Μαράκι. Πάντα. Να χαμηλώσω τηλέφωνα, να κλείσω. Άρχισε η συνεδρίαση του Δήμου Μάντρας. Παρότι δημοτική σύμβουλη, Βολή Κάνα, Βόσος Ανδρέας, Μπουραζέρης Χρήστος, Θεοδωράκη Διαμαντής, Βιδάλης Νικόλος, Λάσκαρης Δημήτρης, Μαμάη Ανδρονίκη, Μαμάη Μαρία, Ψωμάς Γεώργιος, Μπάλας Ελευθέριος, Πολίτου Ελένη, Τσατσομύρου Αθουνά, Σπόρδος Ιάκωβος, Αθανασίου Φραντζέσκος, Βάμουκας Εμμανουήλ, Πανταζή Ειρήνη, Τινιακός Δημήτρης, Βασιλοπούλου Κουκέλη Μαρία. Εκπρόσωποι κοινοτήτων, Μουστάκας Δημήτριος, Τοπική Κοινότητα Παλαιόπολης, Κουμαριανός Κωνσταντίνος, Τοπική Κοινότητα Συνεδίου, Σπέρτος Ευστάθιος, Τοπική Κοινότητα Αποικίων. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω μια ερώτηση πριν ξεκινήσουμε, η οποία θα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, μπορώ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, και μια ερώτηση για ενημέρωση σχετικά με το βιβλίο. Γαβρίου Πατσίρου, αυτό. Οποιαδήποτε επίδειξη εδώ, παρακαλώ πριν την ημερήσια διάθεση, γιατί έχουμε ένα εκτό ημερήσια. Ωραία, μπορώ να κάνω την ερώτηση. Απευθύνομαι στον κύριο Δήμαρχο και του κάνω την εξή ερώτηση. 13 Δεκεμβρίου το Συμβούλιο τη Επικρατεία δικάζει το θέμα που έχει σχέση με τον θεματοποιητή στη Σταυροπέδα. Εάν πάρουμε το 50% ότι μπορεί να απορριφθεί η θέση, θέλω να μας ενημερώσει ο κύριος Δήμαρχος τι κάνουμε την επόμενη μέρα και τι προγραμματισμό έχει κάνει για τη μεταφορά του θεματοποιητή. Συγγνώμη, και το δεύτερο σαν ενημέρωση για το βιολογικό Γαβρίου Πατσίου, μια ενημέρωση. Αυτό που βρισκόμαστε, η μελέτη που βρίσκεται, αν είναι ενταγμένη, αν προχωράει, τι βρισκόμαστε. Μαρία, όπως γνωρίζεις, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που τρέχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ελπίζουμε ότι δεν θα είναι αρνητική η εισήγηση του Βουλίου Επικρατείας και ότι θα παραμείνει ο θεματοποιητής εκεί που είναι. Διότι δεν υπάρχει άλλη θέση του θεματοποιητή. Το Doom Spiro Spero το ξέρω, αλλά στις πιθανότητες σας βάζω το 50% κύριε Δήμαρχε. Μετά θα ψάξουμε για μεταφορά. Μετά από την απόφαση. Όχι μετά την απόφαση. Το επόμενο στάδιο είναι μεταφορά των θεμάτων στην Αθήνα. Στην Αττική. Με επιβάρηση αλλά θεωρώ, ας μην μιλάμε υποθετικά, θεωρώ ότι η απόφαση θα είναι υπέρ του Δήμου μας. Μακάρι να είναι κανείς. Διότι έχουμε κάνει πάρα πολλά στάδια μπροστά, έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ και δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα η απόφαση να είναι αρνητική. Κύριε Δήμαρχε, όλοι το εύχονται αυτό, αλλά οι πιθανότητες, σας λέω, μπορεί να είναι 50-50. Εύχομαι και εγώ να είναι θετικό, αλλά σε περίπτωση που είναι αρνητικό, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις. Σας είπα ότι τα δέματα στην Αθήνα. Η επόμενη ερώτησή μου είναι τα επιβαρύνουν δηλαδή τους δημότες η μεταφορά των θεμάτων. Η απάντησή μου δόθηκε πριν από λίγο. Όχι, εντάξει. Όσον αφορά για να απαντήσω στον Ανδρέα. Επειδή τρέχαμε εμείς στο βιολογικό, στο Γαβρίου Πατσίου έναν τότε, απεντάχθηκε από το ΕΠΕΡΑ και μετά τροποποίησαμε τη μελέτη να γίνει ξεχωριστό Γαβρίου και Πατσίου ξεχωριστά. Ξέρω ότι υπάρχει ένα ποσό αυτή τη στιγμή, το οποίο θα ξεκινήσει η ομάδα των μελετητών με το ποσό αυτό που ήδη υπάρχει, κάπου 30.000 ευρώ. Κάμε βάλει 30.000 ευρώ. 30.000 ευρώ είναι. Ωραία. Όπου θα ξεκινήσει η ομάδα των μελετητών να κάνει τους περιβαλλοντικούς όρους. Διότι το έργο έχει απεταχθεί, όπως γνωρίζεις, η μελέτη έχει απεταχθεί. Τα λεφτά αυτά υπάρχουν. Εφόσον λοιπόν. Τα έχουμε συμπεριλάβει στον προπολογισμό. Βεβαίω. Είναι στο 17 μέσα. Είναι στο 17 μέσα. Οι 30.000 για το περιβαλλοντικά. Και θα ξεκινήσουν σε λίγο οι μελετητές. Για περιβαλλοντικού όρου. Γιατί δεν προχωρήσατε πολιτές δέσμευση. Πώς? Γιατί δεν προχωρήσατε στην πολιτές δέσμευση του κλιμάτων. Η πολιτική δέσμευση θα γίνει τώρα για την ολοκληρωμένη μελέτη. Η οποία δεν είναι 30.000, είναι 180.000. Ωστόσο, μας είπατε την άλλη φορά εδώ που σα ρώτησε η κυρία Μαμάη, ότι είναι ειδικά φορολογικέ. Λοιπόν, θα σα απαντήσω, αλλά μην κάνουμε διάλογο. Έτσι, λοιπόν, η μελέτη στοιχίζει περίπου 150 με 180.000 ευρώ, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο. Τα 30.000 ευρώ αφορούν τους περιβαλλοντικούς όρους. Θα γίνει λοιπόν μια προγραμματική, επειδή δεν είναι πλέον επιλέξιμη η μελέτη από το έργο του ΕΣΠΑ, από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, διότι το 2013, αν θυμάμαι καλά, το 2013 ή το 2014 αρχές απορρίφθηκε. Θα πάμε τις 30.000 ευρώ για τους περιβαλλοντικούς όρους, θα κάνουμε μία πολυετή δέσμευση η οποία θα είναι για αρκετές χρονιές μετά, διότι δεν έχει ο Δήμος
τα χρήματα στον προϋπολογισμό για να μπορέσει να το καλύψει αυτό και θα γίνουν δύο πράγματα. Είτε οι περιβαλλοντικοί όροι θα εγκληθούν και θα προχωρήσουμε στην περαιτέρω μελέτη και δημοπράτηση του έργου, άρα λοιπόν θα είναι επιλέξιμη η μελέτη και θα μας δώσουν τα χρήματα μετά από το ΕΠΕΡΑ, θα πάρουμε τα χρήματα μετά. Εάν με τους περιβαλλοντικούς όρους δεν εγκριθεί το έργο, τότε θα πάμε σε μια νέα πρόταση μετά. Αλλά υπάρχει βάσιμη, πώς να το πω, είναι σίγουρο σχεδόν ότι με τους περιβαλλοντικούς όρους θα προχωρήσουμε στην ένταξη της κατασκευής στο ΕΠΕΡΑ. Και θα εγκριθεί η μελέτη, το υπόλοιπο της μελέτης να το πληρώσει το ΕΠΕΡΑ. Να είναι επιλέξιμη δηλαδή. Αλλά αυτό προϋποθέτει μια πολύ μεγάλη πολυετή δέσμευση. Γιατί δεν την κάναμε? Θα γίνει τώρα, μόλις ξεκινήσουμε μελετητές. Ας πάμε, θα έχουμε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Είναι η παραλαβή της μελέτης για την κατασκευή και κατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Αγωγού διάβλησης σε λιμάτων Δήμου Άνδρους με 1.522.10. Έχουμε την εισήγηση του κ. Παπαδόπουλου εδώ. Το κατεπήγον συνήθως ότι πρέπει να γίνει η παραλαβή της μελέτης προκειμένου να προχωρήσει η υπογραφή της πρώτης πληρωματικής σύμβασης που κρίνεται κατεπήγουσα για την αποφυγή περιπατολογικών οχλήσεων, μόλυσης και κρουσμάτων σε θέματα υγείας. Κρίνει το Συμβούλιο ότι το θέμα είναι κατεπήγορο. Είναι λοιπόν ομόφωνα. Μπαίνουμε στη συζήτηση, κύριε Κλάρα, θέλετε να μας πείτε κάτι γι' αυτό? Αναφέρεστε. Δεν έχουμε την εισήγηση. Λοιπόν, αυτό αφορά τη διαχείριση της λιματολάσπης. Η λιματολάσπη μέχρι τώρα γινόταν μια απλή αποξήρανση, αν κάνω κάποιο λάθος Κώστα διόρθωσέ με, και αυτή που αποξηρενόταν έμενε στον χώρο του βιολογικού. Όμως αυτό δεν μπορεί να κρατήσει και πάρα πολύ. Και ύστερα από μια νέα διάταξη που βγήκε το Δεκέμβρη ή Οκτώβριο του 2016, όπου επιβάλλει τη λιματολάσπη να τη διαχειριζόμαστε στο βιολογικό και να θάβεται το πολύ ένα 5% στο όποιο χυτί που δεν έχουμε εμείς ακόμα χυτί. Θεωρήθηκε λοιπόν επιβεβλημένο να γίνει αυτή η πρόταση στο ΕΠΕΡΑ προκειμένου να πάρουμε το έργο ύψους περίπου 400.000 ευρώ, ώστε αυτή η λιματολάσπη η οποία θα παράγεται από το βιολογικό ως προϊόν, όχι μόνο να αποξηραίνεται, αλλά να υγειονοποιείται. Δηλαδή η υγειονοποίηση γίνεται μέσω της ασβέστοσής της. Και αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν έδαφο βελτιωτικό ή ακόμα και σαν για συγκεκριμένες καλλιέργειες, σαν λίπασμα. Και έτσι λοιπόν δεν θα χρειάζεται να μεταφέρεται σε οποιοδήποτε χυτή ή μακριά από την άδρο με κόστος και με επιβάρυνση των περιβάλλων. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο που κάνει το βιολογικό μας ακόμα πιο πρωτοποριακό. Και το Κορθί συμπεριλαμβάνεται σε αυτό? Προφανώς η συμπεριλαμβάνεται του Κορθί, θα πείτε εδώ. Θα τη μεταφέρουμε αναγκαστικά από το Κορθί εδώ. Λοιπόν, νομίζω δεν υπάρχει, δεν είναι θέμα που δεν ψηφώνει το τρίβες. Υπάρχει μια αρνητική ψήφος, συγκρίνεται λοιπόν ομόφωνα. Και μπαίνουμε στα θέματα της σημερινής διάθεσης. Θέμα πρώτο, αναπροσαρμογή ημί των δημοτικών τελών του Δήμου Άνδρου. Σας έχει μοιραστεί η εισήγηση. Παρακαλώ από την πλειοψηφία, θέλει κάποιος να εισηγηθεί το θέμα. Πέρα από τις εισηγήσεις που έχει μοιραστεί. Ερωτήσεις λοιπόν. Κύριε Θανασίου, παρακαλώ. Τα διαμερίσματα έχετε βάλει ανά 4 διαμερίσματα τα νοικιαζόμενα. Υπάρχουν πολλά διαμερίσματα που είναι άλλα δύο. Σε αυτούς τι θα κάνουμε? Θα σταθερέσουμε ρολόι? Λοιπόν, υπάρχει από το Σύλλογο των Ενοικιαζομένων Δωματίων είναι ένα πάγιο έτοιμά τους, είναι να έχουν τους ίδιους όρους, ας το πούμε έτσι, με τα ξενοδοχεία. Δηλαδή, ανά 4 δωμάτια που είναι ένα ξενοδοχείο και ένα ρολόι, ένα πάγιο. Και το αίτημα αυτό το κάνουμε αποδεκτό. Αντί να είναι 2 δωμάτια και ένα πάγιο, είναι 4 ενοικιαζόμενα δωμάτια και ένα πάγιο. Με τον τρόπο αυτό θεωρούν ότι θα είναι καλύτερα για αυτούς. Και παλιά έτσι ήταν. Και παλιά ήταν έτσι. Και γίνεται μία μείωση 50%. Στην Οικονομική Επιτροπή που είχαμε
συζητήσει το θέμα, είχα προτείνει και με διαβεβαίωσαν ότι θα γίνει στις ειδικές κατηγορίες των φορολογουμένων να μην ισχύει ότι ο πατέρας με τρία τέκνα όταν είναι ανίκανος να έχει 70% να έχει μείωση, παρά να είναι ο πατέρας με ένα παιδί, η μονογονεϊκή οικογένεια με ένα τέκνο, τα ορφανά να μην είναι τρία για να αποτελούν οικογένεια και να είναι ένα, και να ισχύει. Και έμεινα ήσυχη ότι θα διορθωνόταν και δεν βλέπω ούτε την παρατήρησή μου στο πρακτικό που έχει γίνει. Κύριε Παπαδόπουλο, συγγνώμη, να πω ότι ο κ. Καπάκης έχει στείλει επιστολή για την αρχή του ΕΕ, με την οποία είναι δικαιολογημένη. Όσο και να με διακόπτει, δεν το κάνω. Το ξέρω το κάνω. Πείτε σε πράξη, επειδή πρέπει να το πω και αυτό. Ναι, για να σου πω, λέτε το λόγο. Λοιπόν, με διαβεβαίωσαν οι παρόντες υπάλληλοι ότι θα το αλλάξουν και θα έρθει αλλαγμένο και πιο δίκαιο. Ούτε έγραψαν την παρατήρησή μου, παρέγραψαν μόνο ότι διαφώνησε όσον αφορά στα τέλη ίδρυψης σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχεία. Και θεωρώ ότι αυτό είναι άδικο. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα ορφανό μόνο του, να μην έχει μείωση, και πρέπει να είναι τρία τα ορφανά για να τους μειώσουν τα δημοτικά τέλη. Και το επαναφέρω τώρα και ζητώ ή να διορθωθεί ή να το αναβάλουμε. Αλλιώς θα καταψηφίσουμε. Στη σελίδα 35. Ήσουν παρούσε και είδες ότι δεν στέφθηκα σε εγώ όταν διεκδικώνω. Όταν ψηφίσουμε κάτι στην οικονομική, θα πείτε και το διορθώνουμε. Λοιπόν, θα το διορθώνουμε. Προφανώς τους διέφυγε. Προφανώς. Δεν ήταν τόσες φορές οι διορθώσεις και για κάποιον. Λοιπόν, κάνουμε διάλογο. Όχι, δεν κάνουμε διάλογο. Βλαδιά, θα το ξαναπούμε λίγο πάλι αυτό, παρακαλώ. Λίγο, περίμενε. Ναι. Αφορά μονογονεϊκές οικογένειες. Αφορά ορφανά. Ορφανά λέτε, τρία ορφανά από πατέρα και μητέρα αποτελούν οικογένεια. Γιατί το ένα τι είναι, δεν έχει οικογένεια. Πρέπει να είναι τρία τα ορφανά για να έχουν τις ευεργετικές, πώς τη λένε, ελευθερίες. Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα, λέτε εδώ, εφόσον είναι τουλάχιστον τι τρίβαμε. Έστω και ένα ορφανό. Και μητέρα. Και μητέρα. Ναι. Δεν το θυμάσαι, κύριε Δήμαρχε. Δεν το θυμάμαι, Μαρία, αυτό. Δεν το θυμάμαι. Γιατί είχα μείνει στο μονογονεϊκές, όχι... Όχι στις μονογονεϊκές. Επίσης λέτε, η μητέρα πήρα με τρία παιδιά. Δηλαδή, μία κύρα άνεργη με ένα παιδί. Εξαιρείτε τι διαφορά έχει να έχει ένα και τρία παιδιά. Είναι μονογονεϊκή, Μαρία, αυτό το έχουμε μέσα, το συμπεριλαμβάνουμε. Ναι, λέτε με τρία τέκνα. Αυτό που εδώ λέμε μονογονεϊκές οικογένειες με εισοδηματικά 25.000 ετήσιο εισόδημα, όπου το ποσό τους αυξάνεται κατά 4.000 για κάθε παιδί. Ναι. Αυτές οι οικογένειες την χάνουν έκπτωσης. Και αυτό που διαβάζει όμως είναι κάτι άλλο. Αυτό το συμπεριλαμβάνουμε. Το προηγούμενο που διαβάζει. Αυτό που λέει πολύτεκνη είναι 2 τελείες και έχει όλες τις κατηγορίες αυτών που θεωρεί ο νόμος πολύτεκνος. Διαβάζοντας την εισήγηση στα δημοτικά τέλη, είδα την σταθερή τιμή των 2,20 του ανατετραγωνικού μέτρου στους επαγγελματικούς χώρους για επαγγελματικά ρολόγια ΔΕΗ. Θεωρώ ότι το 2,20 ανατετραγωνικό μέτρο στους επαγγελματίες, στα επαγγελματικά ρολόγια του ΔΕΗ, αυτή τη στιγμή με οικονομική κρίση που περνάμε και γενικώς όπως βαδίζουμε σήμερα, είναι μεγάλη η τιμή. Είδα μείωση. Έχει παραμείνει το ίδιο, αλλά έχει γίνει μείωση βοηθητικούς χώρους κατά 50%. Έχει γίνει μείωση βοηθητικούς χώρους κατά 50%. Στους βοηθητικούς χώρους. Στους βοηθητικούς. Τον επαγγελματικό. Και των κατοικιών και των κατοικιών και των επαγγελματικών χώρων. Κατά 50% μείωση. Να μιλήσει λίγο κύριο Παπαδόπουλο. Ξεκινώντας, θέλω να σας πω ότι θα συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανα για το καλό του Δήμου και των Δημοτών. Απλά αυτά που έλεγα κάτω στην οικονομική υπηρεσία και πολλές φορές ερχόμαστε σε σύγκριση, θα τα λέω κατευθείαν στο τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου. Σήμερα έχουμε να συζητήσουμε πρώτα το θέμα την αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών. Το Α και το Ω της λειτουργίας του Δήμου. Τα έσοδα. Όταν ο Δήμος δεν έχει έσοδα, δεν έχει τίποτα. Εάν δεν γίνει
για την ίδρυψη και την αποχέτευση. Δημοτική επιχείρηση, ΔΕΙΑ, ίδρυψης αποχέτευσης. Και να μπουν κάποια πράγματα στη θέση τους, δεν πρόκειται ποτέ, όσο και να προσπαθήσει η οικονομική υπηρεσία, γιατί προσπάθησε, να έρθει μια σωστή απόφαση τελών και πραγματικά οι άνθρωποι να πληρώνουν αυτό που τους παρέχουν. Αυτή η απόφαση τελών δεν χρειάζεται να πούμε σε λεπτομέρειες για το ποσοστό 67% αναπηρίας που θα παίρνουν τα παιδιά κτλ. Διότι πάσχει από τη γέννησή της. Αυτή η απόφαση λοιπόν τελών δεν μπορεί να φύγει από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί εκ παραδρομής ή από απροσεξία ή από οτιδήποτε άλλο, δεν φέρει στο σώμα της τα πραγματικά αποτελέσματα που βγαίνουν μέσα από τους απολογιστικούς πίνακες, τους ταμιακούς, των εσόδων και των εξόδων. Επειδή είμαι φρέσκος ακόμα που έφυγα, έχω στοιχεία πάρα πολλά μαζέψει, μάζευα γιατί τα δούλευα, και θα σας πω συγκεκριμένα 6-7 νούμερα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στα απολογιστικά του Ταμείου, άρα η απόφαση πάσει από την αρχή. Ό,τι άλλο και να συζητήσουμε και ό,τι και να πούμε είναι άκυρο. Πρέπει η απόφαση να γυρίσει πίσω, να διορθωθεί. Ποια είναι αυτά? Ταμείο. Το Ταμείο στις 31/8/16 είναι της καθαριότητας 129.805 και κάτι ψηλά, στην ίδρυψη 202. Στις 31/12/16 είναι 74 η καθαριότητα, 167 η ίδρυψη. Στις 31/8/17 είναι 215.513 η καθαριότητα, 316.190 τόσα η ίδρυψη. Αυτά είναι τα απλά που βγάζαμε από το Ταμείο όσο δουλεύαμε. Μόνο και μόνο από αυτά εδώ τα νούμερα, η απόφαση πέφτει. Δεν είναι σωστή. Δεν έχετε φέρει τα σωστά αποτελέσματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με τον κίνδυνο και όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες να υπάρξει μελλοντικά κάποιο πρόβλημα, αλλά και όλους εμάς τους Δημοτικούς Συμβούλους. Εκτός από τα ταμιακά, τα οποία είναι τελείως λαθασμένα, στη σελίδα 9, α, είναι το χρηματικό υπόλοιπο στη σελίδα 9, στη σελίδα 9, 2071, αγορές κτηρίων τεχνικών έργων. Έχετε μεταφέρει λαθασμένα πληρωθέντα και προϋπολογιστέντα. Το προϋπολογιστέντα είναι μικρό το κακό, τα πληρωθέντα όμως είναι λαθασμένα, μεταφερμένα, έτσι. Το σωστό ποσό είναι 9.132,24 και όχι 12 τόσο. Στη σελίδα 10, 2071 πάλι, αγορές κτηρίων τεχνικών έργων, έχετε μεταφέρει λάθος ποσό. Τα έχω κοκκινήσει ότι είναι. Μετά μπορώ να σας τα δώσω όλα τα ποσά, ώστε να μπορέσετε να τη διορθώσετε την απόφαση τελών. Ξεκινώντας λοιπόν από την Ασοφρό και άλλα, δεν έχει λοιπόν, στη σελίδα 12, προϋπολογισμός εσόδων του 2018. Δεν μπορείτε να βάλετε αυτά τα νούμερα που έχετε βάλει εδώ πέρα. Διότι σύμφωνα με τις οδηγίες του προϋπολογισμού, πιάνουμε το σύνολο των εισπραχθέντων του 2016, το πρώτο εξάμεινο του 2016, το πρώτο εξάμεινο του 2017, μάλλον με περίοδο Αύγουστο με Αύγουστο, συγκρίνουμε, έχετε βάλει διαφορετικά νούμερα. Στη σελίδα 11. Θα σας το στείλω με ένα email, γιατί έτσι καλώς αφού την έκανα τη δουλειά να σας βοηθήσουμε. Κάτι σημαντικό που θα πρέπει να γνωρίζετε όλη η οικονομική υπηρεσία. Υπάρχει εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι για βοήθειά σας και για βοήθεια του Δήμου. Αλλά καλό και είναι... Λέει κάτι σημαντικό. Είναι, μάλλον, το παράγραφος 3 του άρθρου 174 του 42-70 του 14, που τι λέει που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν χρειάζεται να παιδεύεστε, να σκοτώνεστε, να ισοσκελίσετε τα έξοδα και τα έξοδα στις ανταποδοτικές υπηρεσίες. Ο νόμος παρέχει το δικαίωμα
ένα 10% διαφορά. Γιατί κάθεστε και παιδεύεστε και αλλοιώνετε τα νούμερα και τα αλλάζετε και κάνετε το ένα και το άλλο και φέρετε τσίμα τσίμα. Υπάρχει τρόπος. Ένα 800 έσοδο, 10% κάτω μπορεί να είναι τα έξοδα ή το αντίθετο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Το δέχεται. Δεν μπορεί η αποκεντρωμένη διοίκηση να το κόψει, διότι είναι οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Αν θέλετε να συνεχίσουμε και άλλο, δηλαδή τα λάθη, τα σοβαρά που η επόμενη πρέπει να γυρίσει κατευθείαν πίσω, δεν το συζητάμε δηλαδή αυτό το πράγμα. Τα άλλα που, αν θέλετε να προχωρήσω και παρακάτω και να πω κάποια άλλα πράγματα που νομίζω δεν έχει νόημα να το κάνω. Όπως για παράδειγμα κάτι το οποίο πραγματικά εντάξει θα το δει κάποιος και θα το μελετήσει και θα πει τι κάνουν εκεί πέρα μέσα. Έχετε ένα παράδειγμα. Αυτό πρέπει να το έχει δει και ο Μαθιός. Το συζητάγαμε κιόλας και το είδα εδώ πέρα μέσα και λέω τι κάνει. Λοιπόν, έχετε ένα παράδειγμα στα τέλη σύνδεσης της αποχέτευσης. Και λέτε, αντιμετωπίζετε διαφορετικά έναν ιδιοκτήτη μιας οικοδομής και βάλα τον εαυτό μου που έχει ισόγειο 125 τετραγωνικά και στον πάνω όροφο δύο διαμερίσματα. Προφανώς δεν τα ξέρετε. 90 και 65. Ένα κτίριο λοιπόν, ακούστε θα δείτε, ένα κτίριο το οποίο έχει ισόγειο 125 τετραγωνικά και το πρώτο όροφο άλλα δύο διαμερίσματα, 65 και 90, εάν είναι διαφορετικών ιδιοκτητών, δηλαδή κάτω μένει ο πατέρας μου και πάνω μένω εγώ και δίπλα ο αδερφός μου. Για να συνδεθεί θα πληρώσει 2.000 ευρώ και αν όλο το ακίνητο δεν έχει, το έχει γράψει ακόμα ο πατέρας μου και είναι όλο το πατέρα μου, το ίδιο το ακίνητο, 2.600. Και τι ρε παιδιά. Από πού προκύπτει αυτό το ακίνητο. Ώστε. Από πού προκύπτει. Εδώ, από την απόφαση θελών. Δηλαδή αυτό είναι γελίο. Αυτό δεν είναι γελίο, συγγνώμη, υπάρχει πολύ πιο οικονομικό που δίνει. Συγγνώμη λίγο, θα μιλήσω και μετά θα σας ακούσω. Και ρωτώ τους συμβούλους, έχει διαφορά στην εργασία του Δήμου, αν το ακίνητο είναι δικό μου και τα τρία διαμερίσματα δικά μου στο ίδιο ακίνητο, ή είναι ένα και ένα και ένα, έχει μοιράσει ο πατέρας στα αδέρφια, μία είναι παροχή όλα. 2 με 2.600, τρομερό. Αλλά η ουσία δεν είναι αυτή, η κυρία Διευθύντρια. Η ουσία είναι ότι η απόφασή σας πάσχει από τη γέννησή της. Έτσι. Επίσης, συγγνώμη λίγο. Καταλήγει. Έχω περάσει το όριο. Έχετε, ακούω ότι έχετε πρόβλημα από τον χρόνο. Δεν σας ενδιαφέρει να ακούσετε αν είναι σωστός ή όχι ο κανονισμός που κάνουμε σήμερα. Μπορεί να μας πείτε εσείς μία απάντηση σε αυτά που είπε μέχρι τώρα ο κ. Γουρατζέλης. Δεν ξέρετε λοιπόν κύριε Βάρκα, αν δεν ξέρετε το θέμα, σιωπήστε λίγο να μιλήσουν αυτοί οι οποίοι ξέρουν. Και αυτοί οι οποίοι ξέρουν η κυρία Βασιλοπούλου, ο κ. Γουρατζέλης και η οικονομική υπηρεσία. Ούτε εγώ ξέρω ούτε εσείς. Είμαι εγώ. Παρακαλώ κύριε Γουρασέλη, ολοκληρώστε μέσα σε ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό. Πρόεδρε, και ένας που δεν μπορεί να τον ακούει τόσο. Άμα δεν μπορεί να βγείτε έξω, παρακαλώ κύριε Γουρασέλη. Εδώ είστε για να ακούτε. Θα κάνουμε διάλογο. Το κύριο και εμένα. Τελειώνοντας θα πω, βλέπω την απόφαση ότι λέει ότι ισχύουν όλα. Ότι δεν υπάρχει εδώ, δηλαδή η ίδρυψη και αποχέτευση ισχύουν όλα των προηγούμενων αποφάσεων, 11, 14 και 16 και θέλω να πω ότι πρέπει οπωσδήποτε
τουλάχιστον ό,τι έχει σχέση με νεκροταφεία για το 2011, πρότασή μου είναι να φύγει αυτό το τέλος που υπάρχει στην, κατά την εκταφή, που το είχα πει και στο συνετή, το οποίο το θεωρώ δίκαιο και εύλογο, διότι δεν υπάρχει καμία ανταποδοτικότητα. Καμιά ανταποδοτικότητα. Και επίσης στο κοκκύλου κάτι με τα κρασιά και τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να πω και να πω κάτι να τελειώσω και το κλείνω. Κύριε Βάμπουκα, αυτό που έκανα κάνω. Απλά εδώ με ακούτε. Δεν θέλω να πω κάτι, κύριε Βάμπουκα. Λοιπόν, παρακαλώ. Ξέρεις, αγαπώ και ξέρω. Ένα λεπτό, να καταλάβω. Υπάρχει μια τοποθέτηση, θέλετε να τοποθετήσετε. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Τώρα. Ναι, γιατί προέκυψε η ερώτηση μετά από αυτά που είπε. Παρακαλώ, συμπληρώστε, γιατί μου είχα απαντήσει όλα. Κατάλαβα ότι σε αυτή την εισήγηση που έχουμε και πήγε και στην Οικονομική Επιτροπή υπάρχουν, να πω ευγενικά, λανθασμένα στοιχεία. Εγώ, μετά από την ομιλία του κ. Βουραζέρη, συμπεραίνω ότι στην οικονομική υπηρεσία ήταν λανθασμένα στοιχεία στα οποία εμείς βασιστήκαμε και αποφασίσαμε. Θεωρώ λοιπόν ότι ο κ. Δήμαρχος θα πρέπει να το ψάξει και να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Λανθασμένα στοιχεία να δίνονται στους σύμβουλους για να αποφασίσουν είναι απαράδεκτο. Εάν είναι, αν είναι ο ισχυρισμός του κ. Φουραζέρη αυτός, πάλι με αυτό το ερωτηματικό. Παρακαλώ, κύριε Παντέζη. Εμείς είχαμε ζητήσει για αυτό το θέμα νομική γνωμοδότηση για το τι θα γίνει με το θέμα του Κορφίου. Υπάρχει αυτό, είναι στο κανονισμό. Υπάρχει. Εγώ θεωρώ ότι η οικονομική υπηρεσία πρέπει να απαντήσει για αυτά που ισχυρίζεται ο Χρήστος ότι υπάρχουν λανθασμένα. Μία ερώτηση στον Χρήστο από μένα για το θέμα των σπιτιών πρώτου ορόφου ισογείου, αυτό που είπες προηγουμένως, Χρήστο, ότι είναι διαφορετικό το ένα. Λοιπόν, θεωρώ ότι μάλλον όταν κάποιος, όπως το ακούω εγώ τώρα, όπως το αντιλαμβάνομαι, εντάξει, κάνω ένα διάλογο πολύ έτσι καλοπροαίρετο. Όταν υπάρχει ένα διόροφο σπίτι με τρία διαμερίσματα, εκ των οποίων και τα τρία ανήκουν σε έναν ιδιοκτήτη. Σε έναν. Είναι γραμμένα σε έναν ιδιοκτήτη. Βάσει των τετραγωνικών θα πληρώσει ένα συγκεκριμένο ποσό. Όταν από τα τρία όμως τα δύο ανήκουν στον έναν και το κάποιο άλλο ανήκει σε άλλον ιδιοκτήτη, πρέπει να χωριστούν αυτά. Αναγκαστικά. Τα δύο πάνε στον έναν ιδιοκτήτη και το άλλο πάει στον άλλο ιδιοκτήτη. Άρα θα υπάρξει σίγουρα διαφορά στο ποσό που θα πληρώσει κάποιος. Όταν εγώ δηλαδή έχω και τα τρία διαμέρισματα στο όνομά μου, θα πληρώσω για 200 τετραγωνικά. Όταν δεν τα έχω όλα στο όνομά μου και έχει ένας το ένα, θα πληρώσω 240 τετραγωνικά. Και ο άλλος για τα 60, άρα σίγουρα θα προκύψει μία μικρή διαφορά στο ποσό. Και θα επιβαρυνθεί πιο πολλά αυτός που τα έχει όλα στο όνομά του. Αυτό θεωρώ ότι συμβαίνει. Έτσι, από ό,τι άκουσα τώρα με αυτό που είπε. Αν θέλει να σου απαντήσω, δεν θα απαντήσω. Ναι, καλό, κύριε Βουραζέλη, δεν χρειάζεται. Όχι, δεν είναι πιστεύω ένα το Βουραζέλη. Δεν είναι πιστεύω. Σημαντικό θεωρώ. Παρακαλώ. Προέκυψε ένα πολύ σοβαρότερο πρόβλημα από τη συζήτηση που κάνατε. Είναι αυτό που επισήμανε η κυρία Βασιλοπούλου. Ότι υπάρχουν λανθασμένα στοιχεία τα οποία ισχυρίζουν τι υπάρχουν. Παρακαλώ. Ο κύριο Βουραζέλη, γιατί με διακόπτε, δεν κατάλαβα. Τα ελληνικά μου νομίζω είναι καλά. Ο κύριος Μουραζέλης είπε ότι υπάρχουν λανθασμένα στοιχεία τα οποία δεν θα, και έτσι όπως είναι η απόφαση των τελών, δεν θα εγκριθεί από την αποκεντρωμένη. Παρακαλώ την οικονομική υπηρεσία να μας επιβεβαιώσει τα στοιχεία αν είναι έτσι ή αν έχει δει ο κύριος Μουραζέλης. Αυτό νομίζω είναι το κρίσιμο σήμερα. Να κάνω μια τοποθέτηση. Δύο δευτερόλεπτα. Ήθελα να πω κάτι που το ξεχάσω. Παρακαλώ. Σχετικά με τα δημοτικά τέλη που αφορά τα νοικοκυριά, νομίζω ότι έπρεπε να δείξουμε κάποια ευαισθησία εδώ. Γιατί υπάρχει μεγάλη δυσκολία στον κόσμο, γιατί αυτά που φτάνουν με τον λογαριασμό τη ΔΕΗ είναι δυσβάστατα. Έχουμε φτάσει στο 50% δημοτικά τέλη και το υπόλοιπο 50% καταλόγω ρεύμα. Πολλοί δήμοι ανά την Ελλάδα και νησιωτικοί δήμοι κάνανε μείωση. Έστω, αυτό μπορούμε να κάνουμε. Εμείς γιατί μπορούμε να κάνουμε αυτά τα 2 ευρώ ανά τετραγωνικό, νομίζω ότι είναι δυσβάστατα. 2,20. Ναι, αυτό που είναι. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να σκύψουμε στο θέμα.
Εγώ διαφωνώ κάθετα, θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε μια μείωση που να φτάσει προς 5% και να κοιτάξουμε να βελτιώσουμε την εισπραξιμότητα από παλιές οφειλές, από ίδρυψη, νοικοκυρμάτων υπηρεσιών. Να σε βοηθήσω, να σε βοηθήσω. Γιατί εγώ βλέπω λογαριασμό. Γιατί έχουμε κάνει μείωση. Διότι, διότι όταν δήλωνε ένα σπίτι το οποίο πάντα έχει και ένα υπόγειο, πάντα έχει και ένα υπόγειο, το οποιοδήποτε σπίτι φτιάχνεται, αυτή τη στιγμή έμπαινε όλο με 2 ευρώ. Ναι. Τώρα το υπόγειο μπαίνει με μισό ευρώ. Με ένα ευρώ. Δεν νομίζω ότι όλα τα σπίτια όμως έχουν μεγάλου βοηθητικού χώρου. Θα μπορούσαμε στα 2 ευρώ να κάνουμε και εκεί μία μείωση. Δεν αλλάξαμε το ζωή. Ακόμα και στα 2 ευρώ είμαστε 80 λεπτά πάνω από την εκάλη. Όσον αφορά τα στοιχεία τα οποία επισήμανε ο κ. Μουραζέρης, η υπηρεσία έχει στηριχθεί στου απολογιστικού πίνακε και έχει κάνει του απαραίτητου υπολογισμού. Κάθε επανάληψη που σε έχει ελέγξει. Όχι ένας άνθρωπος, τρεις άνθρωποι, μέσα στα ποσά τα οποία ενδεχομένως λέει ότι έχουμε κάνει λάθη, μπορεί να έχει βάλει μέσα τη ΣΕΠΑ, τη ΣΑΤΑ, η οποία αφαιρεί και δεν συμπολογίζεται. Και είμαστε απολύτως σίγουροι για τους υπολογισμούς που έχουμε κάνει. Και σας έχουμε δώσει και τους πίνακες, προκειμένου να τα καλυφθείτε κι εσείς. Είναι πράγματα που δεν ξέρουμε μαθηματικά και λογιστικά. Εν πάση περιπτώσει, η υπηρεσία συνοδεύεται από κάποια δικαιολογητικά αυτά που έχει εκδώσει, την απόφαση που έχει εκδώσει και μπορούμε να διαπιστωθούμε. Ένα από τα προκειμένα. Τώρα, όσον αφορά το... αυτό που είπε για, το... για τους υπολογισμούς, δεν είναι να κάνουμε την αποχέτευση και τα διαμερίσματα. Υπάρχει η πόλη του Υπουργείου Οικονομικών που είναι πώς να υπολογίζουμε. Έχουμε ζητήσει και τη γνωμοδότηση της κυρίας του ΦΑΤΑ, η οποία μας την έχει δώσει. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Την οποία δεν την έχουμε εμείς. Και είναι η πόλη 1237. Την γνωμοδότηση δεν την έχουμε εμείς. Οφείλατε να μας την δώσετε. Να έρθουν διαβασμένα. Λοιπόν, όταν επικοπεί ότι υπάρχει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησία, κάθε οριζόντια ιδιοκτησία με τα στοιχεία και τα παρακολουθήματά τη, υπόπτωται από δίκη θέση στάθμη στο πολιτική δεξαμενή με μία γραμμή. Δύο. Όταν επικοπέδου δεν υπάρχει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησία, το οικόπεδο και το από αυτού επαγράφονται με μία γραμμή και με συμπλήρωση τη στήλη 22. Όταν επικοπέδου δεν υπάρχει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησία και από αυτού υπάρχουν οι εφαρτώμενοι και ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Είναι πόρτε που είναι οικονομικό και το εξωτερικό. Τι λε. Ποια είναι το στοιχείο με το οποίο έρχονται οι φορολογούμενοι και υποβάλλουμε τα κινητά. Μάλιστα, έγινε κατανοητό. Η οικονομική υπηρεσία είναι πέσει για να ψηφίσουμε. Παίρνουν λοιπόν δύο προτάσεις. Καταλάβαμε, καταφέρνουν δύο προτάσεις. Ναι και όχι. Λοιπόν, παρακαλώ, επέμβαινε λίγο στην ψηφοφορία δύο απόψεις. Η μία είναι να ψηφιστεί όσο έχει και άλλη να απολυθεί και να επιστραφεί στην υπηρεσία για έλεγχο. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ της έκθεσης, κύριε Θεοδωράκη. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. 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 Κύριε Βάμπουκα, ναι. Κύριε Αθανασίου. Όχι. Όχι. Κύριε Αμπινετή. Όχι. 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 Κύριε Βουλαζέρη. Εννοείται, όχι. Όχι. Ναι, ναι, όχι και εγώ. Άρα λοιπόν με ψήφους 9, 1, 10. Γιατί όχι, κύριε. Εγώ ψηφίζω όχι γιατί εμπιστεύομαι στα οικονομικά από πίσω του Βουλαζέρη και όχι την οικονομική μα υπηρεσία. Λοιπόν, άρα λοιπόν. Παρακαλώ. Άρα λοιπόν απορρίπτεται κατά πλειοψηφία. Με ψήφους 10, 1, 9, μειοψηφούντο. Απορρίπτεται κατά πλειοψηφία και επιστρέφεται στην υπηρεσία για επανέλευση κατόπιν των επισημάσεων που έγιναν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ μπορώ να στείλω το mail. Εσείς κύριε Βουραζέρη, παρακαλώ. Κύριε Βουραζέρη, είχαμε ταξίδι στη Σύρο. Και ελευθήκαμε. Παρακαλώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Η απόφαση είναι αυτή. Θα τα αναφέρουμε και θα τα ξαναβάλουμε. Ξαναβείτε όσα έχει και δεν το συζητά. Τι είπαμε. Ψήφισα λοιπόν, ναι. Θα σου κάτσω αγγλικά. Μία ψήφισα. Μία ψήφισα, κύριε Θεοδωράκη. Θετικά προς Θεοδωράκη. Κύριε Θεοδωράκη. Η κυρία Ρατζομύρου, η κυρία Πολίτου. Ο κύριος Λάσκαρης. Άμα το δείτε σε χρόνο, θα δείτε ότι είναι για διαφύλαξη των θέσεων σας. Ο κύριος Κόρτος, παρακαλώ και τον Βαζέτη. Ο κύριος Κόρτος. Πάρτε. Ο κύριος Βάμπουκας. Μόνο αυτό πάρτε και δείτε. Αυτό άμα το βάλετε και σήμερα. Παρακαλώ, όχι διάλογο γιατί κρατούσε τα παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ, δεν είναι έτσι, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία εμπιστοσύνη.
Είναι 10 με 8. Ναι, αυτό είναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Συγγνώμη. 11 με 8 είναι. Εμένα δεν έχει βάλει. Ναι, 9 με 10. Πάρτε από κοντά. Πώ το βράζει. Δεν είναι καλά, θα είσαι και έχετε δει πως μπορεί να γίνει σε μια φορά. Δεν είναι καλά, όπως πέρυσι. Θα δεις την επόμενη, θα όσο πέρασε ο προϋπολογισμός, θα σας έρθει. Όπως είναι ο φετινός, δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει να διάξω ότι πρέπει, ότι θέλει οικονομική υπηρεσία. Δεν είναι ξεκάθαρο ότι για μένα πώς θέλει. Δύο ανθρώπους που ξέρουμε εδώ μέσα οικονομικά, την κυρία Προσαρκούλη, τον κύριο Βαζέλη, και δεν τους εκμεταλλευόμαστε. Αυτό θέλω να πω, τίποτα άλλο, και τον κύριο Βαζέλη που σήμερα στο πάντο. Λοιπόν, παρακαλώ, θέμα δεύτερο. Κάνεις λάθος, πρόεδρε. Παρακαλώ, πρόεδρε. Είναι κακός που μιλάς έτσι εδώ. Παρακαλώ, μίλησε αυτός το μικροφόνο, πάμε στο θέμα. Είναι πολύ λάθος αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή να κάνουμε πολιτική τοποθέτηση. Δεν είναι πολιτική τοποθέτηση. Ενώ είμαστε μια ομάδα, αυτή είναι η ομάδα, έχει πάει απέναντι για να λέει το αντίθετο πράγμα. Μας έχουν ψηφίσει για να λέμε κάτι, να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα και εμείς λέμε τα αντίθετα. Δεν είναι η ώρα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Εγώ τη λέγα να κάνω το φόρτο. Εγώ δεν να κάνω τη κουβέντα. Αν δεν την κάνουμε, γιατί μα ψήφισε. Όσο πιο ήπιο γίνεται. Και εγώ, αν δεν τα πούμε γιατί μα ψήφισε, δεν μα ψήφισε για να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα το σκέφτομαι παρακαλώ. Είναι υποκειμενικό. Και εγώ κάνω την πρώτη φορά. Λάθο είναι υποκειμενικό. Τα εσωτερικά σου θα είναι και άλλο. Θέμα δεύτερο. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματο έντονη 2018. Επαναλαμβάνω, υπάρχει κάποιο από την πλειοψηφία που θέλει να το εξηγηθεί. Περαιτέρω, υπάρχει κάποιο, γιατί το πρόβλημα και λεπτά να ζει. Λοιπόν, έχει περαστεί η εισήγηση, παρακαλώ να ρωτήσει. Για να σου πει, θα απαντήσει. Εγώ εδώ έχω ρωτήσει. Όχι, ποιο θα απαντήσει, τι ερωτήσει ξέρω ότι υπάρχουν. Ποιο απαντάει από την πλειοψηφία. Θα δούμε. Κύριε Θανάση. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Δήμαρχο και του τέσσερι αντιδημάρχου, γιατί δεν υλοποιήθηκε το τεχνικό πρόγραμμα του 2017 και είδαμε σήμερα να ψηφίσουμε το τεχνικό πρόγραμμα του 2018, το οποίο βλέπουμε μέσα να έχει το διπλάσιο σε έργα από παλιέ άντρε. Τι ήταν αυτό που του εμπόδισε και δεν προχωρέσανε να υλοποιήσουν το τεχνικό πρόγραμμα του 2017. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, θέλω να ρωτήσω την κυρία Μαμάη, αντιδήμαρχο τη περιοχή Γαβρίου, τι ανταποδοτικό πήραμε για ανάπτυξη στο δημοτικό διαμέρισμα του Μακροδατάγου από το ναυάγιο που υπέστη πέρσι στο Μοντεμολίδη. Πήραμε κάποιο ανταποδοτικό. Και τι θα πήραμε. Μα εκεί είναι. Δεν είμαστε. Δεν είμαστε. Ένα πήραμε ανταποδοτικό. Ένα-ένα. Παρακαλώ. Είναι λίγο παράλογο, αλλά θέλω να σε απαντήσω εγώ. Όχι. Κύριε Βραζέλη, νομίζω ότι είναι λίγο παράλογο. Κύριε Βραζέλη, θα πάμε κανονικά. Καταρχά, σήμερα είπαμε να ήταν όλοι οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων εδώ. Και βλέπω στο σύνολο τρεις, νομίζω εσύ. Το τεχνικό πρόγραμμα καταρτίστηκε, πιστεύω, από τους τοπικούς προέδρους με μεγάλες αναπροσαρμογές από τον Δήμαρχο, ίσως και τους αντιδημάρχους. Υπάρχουν χωριά τα 4 χρόνια που διοικείται να μην έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ σάτα από την προβλεπόμενη. Και αν θέλετε, έχω και ονόματα προβλήματα. Ερχόμαστε σήμερα να ψηφίσουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα για το 2018 και πίσω μένουν 3 χρόνια σάτες ανεφάρμοστες. Και επίσης βλέπουμε στο τεχνικό πρόγραμμα του 2018 έργα τα οποία έχουν γίνει στο 2016, στο 2017 σε κάποιες κοινότητες και τα φέρνουμε σήμερα να τα ψηφίσουμε. Ότι θα γίνει. Ότι θα γίνει. Με ποιο σκεπτικό γίνονται αυτά. Θεωρώ λοιπόν ότι το τεχνικό πρόγραμμα για μένα αυτό δεν υφίσταται και θα το καταψηφίσω προσωπικά εγώ. Καταρχήν μίλησα με τον κύριο Φραδέλο, ο οποίος μου είπε και το μεταφέρω γιατί είναι στην Αθήνα με προβλήματα υγείας, ότι δεν καλέστηκε να τοποθετηθεί. Γιατί μου έκανε εντύπωση γιατί έχουμε μόνο τόσα λίγα έργα με την Ισάτα του 18. Αλλά μου κάνει κάτι εντύπωση. Γράφεται εδώ επισκευή κτηρίου παλαιού δημαρχείου της Δημοτικής Κοινότητας Άμβρου και το ποσό που λέτε ότι θα δώσετε
είναι 6.855,18. Εμένα αυτό μου κάνει ότι υπάρχει τιμολόγιο σε εκκρεμότητα. Γιατί και παρακάτω, σε άλλες κοινότητες, λέτε, πώς το λένε, 13.843,53. Αυτό μου δείχνει ότι η σάρκα του 18 για την Άμβρο αφορά ήδη εργασίες που γίνανε, τιμολογημένες, και θα πληρωθούν τώρα. Αν ισχύει αυτό, το μεγαλύτερο ποσό λοιπόν δεν θα γίνει έργα για ανάπτυξη, δεν θα υπάρχει καμία προοπτική για καμία ανάπτυξη. Και επιπλέον βλέπω ότι ενώ στην αναπτυξιακή Κυκλάδων έχει γίνει σύμβαση για 20.000 για τη μελέτη για το Δημοτικό Σχολείο της χώρας, έρχεστε τώρα εδώ και μου βάζετε 2.000 στο τεχνικό πρόγραμμα, οι άλλες 18 τι γίνανε. Επίσης, στις μελέτες, στο σύνολο των μελετών, έχετε 125.420,37. Εκ των οποίων οι 75.000 είναι για το χιτί από την περιφέρεια και θεωρώ ότι με τις υπόλοιπες 80, τι ανάπτυξη θα κάνετε για να προβλέψετε να κάνετε έργα στα χωριά για να έχουν μία προοπτική. Πέρσι, υπερηφανευόσασταν ότι είχατε βάλει και από ίδιους πόρους στη ΣΑΤΑ. Φέτο δεν βάλατε ευρώ τσακιστό. Έχετε ένα πρόγραμμα συνολικά 1.666,708 για όλο το νησί. Πιστεύετε εσείς ότι το 18 θα κάνετε κάτι αναπτυξιακό εκτός τα τσιμεντάκια και κάτι κεραμιδάκια? Και μία παρατήρηση προς τις κοπέλες. Θεωρώ ότι η ΣΑΤΑ παλαιότερων ετών μπαίνει στο 51-22 που είναι κρηματικό υπόλοιπο που έχετε τα έσοδα και όχι στο κωδικό 51-29. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Ξεκινάω από τις 2.000 ευρώ της μελέτης του παιδικού. Και αυτά τα 2.000 Μαρία θα βγουν στην επόμενη αναμορφώση. Διότι. Συγγνώμη, κάνετε αναμορφώσεις γιατί δεν σας βγαίνει ο προϋπολογισμός γιατί έχει πατώσει. Αλλιώς θα τα κουβάλει αν είχατε. Είναι πατωμένος ούτως ή άλλως. Εντάξει, είναι πατωμένος. Για να ανταπεξέλθω. Άμα είχατε πολλά χρήματα, ευχαρίστω θα κάνω και πολύ περισσότερο. Δεν είναι θέμα να έχει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα εισπράττονται. Λοιπόν, έχουν εισπραχθεί αρκετά. Λοιπόν, για τον παιδικό σταθμό. Ο παιδικός σταθμός θα υπαχθεί η μελέτη του μέσω πάλι της αναπτυξιακής που έχει γίνει σύμβαση από το 2015, αν θυμάμαι καλά το Δεκέμβρη ή τον Οκτώβρη, θα υπαχθεί στα χρήματα που μας δίνει το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων που έχει πάρει ο Δήμος μας, τα 80 χιλιάρικα και αυτές οι 50.000 ευρώ ή 40 συνθήκες, όπως ακριβώς είναι, θα μπουν για τον παιδικό σταθμό μέσω του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων. Περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί αυτή η ενέργεια του Δήμου μας από τις ελληνικές υπηρεσίες προς το παρακαταθήκο, όπου έχουμε μέχρι τον Οκτώβριο του 2018 διορία. Ήδη όμως είμαστε σε τελικό στάδιο για να πάρουμε τα χρήματα και μόλις τα πάρουμε από εκεί, θα πληρωθεί από εκεί ολόκληρη η μελέτη του παιδικού σταθμού. Γι' αυτό δεν χρειάζεται πια να είναι από τη σάλα τη δικιά μας. Υπάρχουν χωριά, άκουσα, που δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ σάλα. Αυτό είναι λάθος. Δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρχουν χωριά που δεν έχουν χρησιμοποιήσει τη σάλα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Να μην έχουν σάτα ένα ευρώ σάτα, νομίζω ότι αυτό είναι πέρα για πέρα λάθος. Θα σας πω λοιπόν ότι πέρυσι, και είναι εδώ ο Χρήστος ο οποίος θα δούλεψε πέρυσι, είχαμε βρει από σάτες παλαιότερων ετών, είχε βρει ο Χρήστος, σε συνδυασμό με την υπηρεσία και ο Χρήστος πιο πολύ βέβαια, είχε βρει νομίζω 800.000 ένα Χρήστο. Όχι 800. Όχι. Τέλος πάντων. Στο 100. Ήταν μέσα στο ταμείο και το βάλαμε και κάτω και αυξήσαμε το παιδικό και το πήγαμε. Και είχε πάει συνολικά αυτό. Αυτά τα αδιάφορα λοιπόν που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και μπαίνει σαν τα παλαιότερων ετών, δεν σημαίνει ότι ο Δήμος έκανε κάτι και αυτά τα λεφτά δεν τα πήρε το χωριό. Το χωριό τα έχει τα λεφτά και δεν χάνονται ποτέ. Προσαυξάνονται με την επόμενη σάτα και αν και με την επόμενη. Είναι θέμα του Προέδρου να δει τι ακριβώς θέλει να κάνει, να προχωρήσει τις διαδικασίες και να κάνει το έργο. Και ένα... Έχω κουράσει από το στάδιο. Θα ολοκληρώσω λιγάκι. Θα ολοκληρώσω λίγο. Και επειδή λοιπόν προφανώς με όλες τις δουλειές κάποια πράγματα πάνε προς το τέλος, όπως συμβαίνει πάντα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο για να γίνουν όλες οι δουλειές,
Δυστυχώς ήρθε μία εγκύκλειος από το Υπουργείο, η οποία λέει ότι τα 7.000 ευρώ που είχε δικαίωμα ένας Προέδρος, ο Δήμος, να τα δώσει ως έδρα απευθείας ανάθεση, πάβει να υπάρχει και αυτό και γίνεται με ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Και έχει μπλοκάρει όλο το σύστημα και περιμένουμε ύστερα από ερώτηση που έχουμε κάνει να μας απαντήσουν, μήπως γίνει τροποποιητική και συνεχίσουν τα έργα. Έχουν κολλήσει όλα τα έργα σε όλους τους Δήμους. Διότι ακόμα και τα 7.000, maximum που είναι 7%, έχει σταματήσει και αυτό. Για ένα χιλιάρικο έργο θέλει ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Και καταλαβαίνετε ότι στην Άδρο αυτό δεν μπορεί να γίνει. Κάθε φορά, για κάθε έργο, θα αλλάζει ο εργολήπτης. Πόσοι εργολήπτες είναι στην Άδρο για τα δεκάδες έργα που έχουμε ανά χωριό και ανά μεγάλη πόλη στο νησί μας. Πώς θα γίνει αυτό πρακτικά? Δεν αλλάζει, βγαίνει έξω. Βγαίνει έξω. Δηλαδή, ένας ο οποίος παίρνει τώρα το έργο, δεν μπορεί να ξαναμπεί στην κλήρωση του επόμενου έργου. Πρέπει να μπουν άλλοι. Πώς υπάρχουν? Στη συνάντηση που είχατε στη Σύρο και κάποια νησιά πήρανε, χωρίς μελέτες, μόνο με τεχνικές περιγραφές. Εμείς γιατί δεν διεκδικήσαμε? Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είπα στον Τωρινιό ότι δίνει λεφτά με Σύρο στο μικρόφωνο και πήγαμε και τα πήραμε. Για βελτιώσεις λιμενικών εγκαταστάσεων. Γιατί το άκουσα. Δηλαδή άκουσα την ομιλία του, δεν τελείωσε συμπτωματικά. Ήμουν ασθενής και το άκουσα και μετά μπήκα αναλυτικά και το είδα. Για βελτιώσεις και επίγουσες καταστάσεις λιμενικών εγκαταστάσεων στις Κυκλάδες, αποδεσμευόμαστε από θέμα μελετών και με απλές τεχνικές περιγραφές μέχρι τις 100.000 μπορούν να διεκδικηθούν και να πάρετε άμεσα. Αυτά είναι η τεχνική περιγραφή. Και πήρε η Σαντορίνη. Μέχρι 100.000. Ναι, πήρε η Σαντορίνη, πήρε η Πάρος, είχε πάρει η Μύκονος και πήρε και εκείνος. Και θυμάμαι, αν θυμάσαι Δημήτρη, που είμαστε στο λιμενικό ταμείο μαζί, που είχε θυμηθεί αυτό, το είχε θέσει κάποιος εκεί, ότι μέχρι 100.000, και το είχε πει νομίζω και ο Καπάκης τότε, το θυμάσαι, ότι μέχρι 100.000 μπορούμε να διεκδικήσουμε εάν είναι απόφαση του ΠΟΥ. Και το ανέφερε ο Σαντορίνιος πριν 1,5 μήνα και είχαμε διορία 20 μέρες. Δηλαδή να πάρουμε για λιμενικές εγκαταστάσεις μέχρι 100.000. Είναι θέμα λιμενικού ταμείου? Όχι, δεν είναι. Μισό λεπτό. Όχι. Για το λιμάνι μας στο Βατζή που το διαχειρίζεται ο Δήμος, ήδη έχει γίνει μια πρόταση και περιμένουμε την έγκρισή της. Δημάρχε, όχι, για το λιμάνι. Εσύ επιπόντως να ζητήσεις μια βελτίωση λιμενικών εγκαταστάσεων. Χρειάζεται. Το λιμενικό ταμείο για να κάνουμε εμείς ένα έργο στο Γαύριο δεν μας το επέτρεψε διότι θέλει περιβαλλοντικούς όρους. Τους οποίους περιβαλλοντικούς όρους τους τρέχουν, αν θυμάσαι και εσύ πάρα πολύ. Πρέπει να θυμάμαι, αλλά έχω να σου πω ότι και παρακάνουμε πολλά εμπόδια, δείτε το αυτό. Ο εξήγητος Σαντορίνος του Γιώργου. Ο ίδιος ο υπουργός του εξήγητου μιλούντας σε αυτό. Υποτίθεται ότι κάθε λιμάνι, Ανδρέα, υποτίθεται ότι κάθε λιμάνι έχει ήδη περιβαλλοντικούς όρους. Το δικό μας το λιμάνι, το λιμενικό ταμείο, δεν τους έχει βγάλει ακόμα. Εδώ και δύο χρόνια το ξέρω ότι χωρίς περιβαλλοντικούς όρους μας απαγορεύει να κάνουμε το οτιδήποτε. Αλλά λέω με τις εξαγγελίες αυτές, μήπως μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι. Φυσικά και θα διεκδικήσουμε, αλλά θέλει περιβαλλοντικούς όρους. Μα τελείωσε η διορία. Είχε μια διορία 20 ημερών. Για να καταλάβω. Ξέρεις πολύ καλά ότι χωρίς περιβαλλοντικούς όρους δεν περνάς. Συγγνώμη, με ρώτησε κάτι άλλο. Θα δω κάτι άλλο, δεν θυμάμαι τώρα. Ότι ο Μακροτάνταλος θα εκτελέσει κάποια συμφωνία με την εταιρεία στο ναυάγιο που έγινε να πάρει κάτι ανταποδοτικό. Θες να σου πω κάτι, ειλικρινά δηλαδή, ειλικρινά. Το ότι έχουμε πιέσει και εμείς μαζί με το λιμεναρχείο, την ασφαλιστική εταιρεία του πλοίου, την ίδια ιδιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου, να είναι από το Δεκέμβρη του 2016 μέχρι πριν από 10 μέρες, με 1-2 ρημουλκά, με φράγματα για τα πετρέλαια, να καθαρίσουν και τις παραλίες. Το ότι διεκδικήσαμε και ήρθε από την Ολλανδία ειδικός γερανός που του στήχησε ένα σωρό χρήματα και σηκώσαν το ναυάγιο και το πήραν. Αν αυτό δεν είναι η οριστική λύση του θέματος, τότε τι είναι? Ποια ήταν τα αποδοτικά? Τα αποδοτικά για να τα πάρουμε πρέπει να μολυνθεί το περιβάλλον συγκεκριμένα και να μολυνθεί. Να πάμε να πούμε ότι αυτά δεν τα έχετε καθαρίσει. Και διεκδικούμε κάποια πράγματα. Εδώ είναι τα πάντα πεντακάθαρα. Οι παραλίες παραδόθηκαν πεντακάθαρες. Και από εμάς και από το λιμεναρχείο. Παρακαλώ. Όλο αυτό. Μιλάμε για κάτι που δεν είναι στο θέμα. Δεν απαντήθηκε η δική μου ερώτηση.
ερώτησή μου που αφορά τα ποσά που είναι 45,35 και αν υπάρχουν ήδη κομμένα τιμολόγια. Υπάρχουν ήδη τιμολόγια τα οποία είναι σε κρεμότητα και θα πληρωθούν. Όχι, όχι, δεν υπάρχουν. Αλλιώς γιατί βγήκαν έτσι αυτοί οι αριθμοί. Μιλάς τώρα για το 6.000 του κτηρίου. Σε όλα, όχι, όχι, για όλα. Όπου έχει κόμμα σε πολλά θέματα έχει κόμμα κάτι. Μήπως όμως είναι ένας κωδικός. Μήπως είναι σε κάθε, μήπως είναι σε κάθε χωριό ένα έργο με τους κωδικούς. Είναι παντού. Γιατί αυτό περισσεύει. Τέλος πάντων, τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και θα σου πω ότι. Και θα σου πω ότι η σάτα τη χώρα. Η σάτα τη χώρα. Η σάτα τη χώρα είναι φέτος πολύ επιβαρημένη. Πολύ. Διότι από όσο γνωρίζεις, φτιάχνουμε 5 τυχεία τα οποία στήχιζαν 80.000 και το διαγωνισμό έγινε 63. Δεν ξέρω αν ακούς, Μαρία. Ναι, ναι. Είχαμε βάλει πέρσι με πολυετή δέσμευση 20.000 ευρώ από την σάτα της χώρας και έπρεπε φέτο να ξεχρεώσουμε αυτή τη σύμβαση που είχαμε κάνει και αναγκαστικά βάλαμε 43 χιλιάρικα από τη σάτα της χώρας στα τυχεία αυτά. Για ένα έργο μόνο το οποίο έχει γίνει διαγωνισμός από πέρυσι και ξεκίνησε χτες ο ανάλογος. Θα μπορούσε να γίνουν από τις παλαιότερες σάτες, όχι από αυτήν. Οι παλαιότερες σάτες δεν χάθηκαν, υπάρχουν και θα προχωρήσουν τα έργα είτε με κάποια αναμόρφωση να χρειαστεί, είτε ως έχουν. Τα 40.000. Δεν χάθηκαν τα λεφτά της παλαιότερης. Δεν μίλησα εγώ να χάθηκαν λεφτά. Τα 40.000 που λένε θα μπορούσαν να είχαν πάρθει από των παλαιότερων ετών και η φετινή να κάνει κάποια έργα πιο αναπτυξιακά. Δεν πειράζει. Νομίζω ότι δεν είναι εικόνα σε όλα τα δήμα που ερώτηση για οποιοδήποτε θέμα να απαντάει. Δεν πειράζει. Θα έπρεπε να υπάρχει. Για όλα έχουμε ενέργειε και για όλα έχουμε μια απάντηση. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Και για όλα έχουμε. Δεν είναι εικόνα σε πολλή, απαντάτε για όλα. Σε πολλή, απαντάτε για όλα. Λοιπόν, παρακαλώ, η τοποθέτηση τοποθέτηση που δεν είναι μαζί. Πρέπει να μιλήσω με την οικονομική υπηρεσία. Εγώ εκεί πρέπει να μιλάω. Δεν θέλω να τον βοηθήσει κανείς, κύριε Πάμπο, και σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν δεν αντέχετε, βγείτε έξω. Θα τον ανέχει τον κύριο Πλασέ να μιλάει, γιατί είναι ο μόνος κατά την άποψή μου που μπορεί να φωτίσει τέτοια θέματα. Παρακαλώ, γιατί θα πάρει το λόγο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Αθανασίου, θέλετε να τον βοηθήσετε. Θεωρώ ότι και ο φετινός του 18 το τεχνικό πρόγραμμα δεν πρόκειται να υλοποιηθεί και γι' αυτό θα τα ψηφίζουμε. Λοιπόν, κυρία, κάποιος άλλος από την μειοψηφία να τοποθετηθεί. Άρα να μην κάνουν ούτε αυτά οι πρόεδροι τώρα. Λοιπόν, άρα κύριε Κουρασέλη, παρακαλώ. Το τεχνικό έργο καταψηφίζεται. Συγχαρητήρια. Φοβερή αντιπολίτευση. Επικοδομητική. Παρακαλώ. Μπράβο. Κύριε Κουρασέλη, τα φώτα σας. Κοινό μέτωπο. Έτσι, αυτό είναι αντιπολίτευση, δημιουργική. Παρακαλώ, παρακαλώ. Όχι σου πόλια. Όχι σου πόλια. Παρακαλώ, ακόμα δεν έχει μιλήσει. Όχι σε όλα. Δεν έχουν μιλήσει για να ξέρουν. Παρακαλώ. Η Αλεξάνδρα θα κρίνουν και την ψηφοφορία. Κύριε Βουραζέλη, παρακαλώ. Κύριε Βουραζέλη, για το λόγο. Εντάξει. Για 5 λεπτά. Να πω καταρχήν ότι όντως πέρυσι είχαμε κάνει μια δουλειά και βρήκαμε μέσα στο ταμείο 128.000 για να ρίξαμε μέσα στο ΣΑΤΑ. Είναι αλήθεια αυτό. Έτσι. Επίσης αλήθεια είναι ότι καμία τοπική κοινότητα δεν έχασε ούτε το λεπτό που δικαιούνταν βάσει της νομοθεσίας ανάλογα με τα πληθυσμιακά κριτήρια. Όλες οι τοπικές κοινότητες πήρανε και το 2017 και των προηγούμενων ετών. Υπάρχει μια δυσκολία. Σας παρακαλώ, μην απαντάτε ότι έγινε πέρσι το καταλαβαίνω, το ξέρετε, αλλά μετά θα μας πούνε ότι την ώρα που δεν θα δημιουργήσετε, ότι μιλάτε πολλή ώρα. Θα μπορούσε η πλειοψηφία ή η τεχνική υπηρεσία ή η οικονομική να τα πει αυτά. Εσείς παρακαλώ την προσωπική σας τοποθέτηση. Δεν είστε στην πλειοψηφία αυτή τη στιγμή για να δικαιολογηθείτε. Παρακαλώ. Θα μπορούσα να το κάνει η πλειοψηφία. Λοιπόν, εγώ μιλώντας στην οικονομική υπηρεσία. Όχι, μιλάω στο Συμβούλιο. Μιλάω στο Συμβούλιο. Θα μιλήσω στο Παρακαλώ. Μιλώντας στην οικονομική υπηρεσία, το σκάναρα όλο όπως σαν να είναι κάτω. Έχω 4 σελίδες που δεν πρέπει να τις διαβάσω γιατί θα κουράσω, που θα σας τις στείλω διότι έχει πάρα πολλά λάθη. Απλά και πολύ μεγάλα που δεν περνάει αυτό. Δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, είμαστε στο κέντρο τεχνικό πρόγραμμα, αλλά δήμαρχε έχει τόσες πολλές αλλαγές που πρέπει να γίνουν,
που θα μας πάρει εδώ να τις γράφουμε ώρες. Θα σας πω τα κοντρά. Έχετε ένα στάμπιλο να... Τα θυμάσαι. Θα τα δώσουμε κύριε Βραζέλη. Λοιπόν, ωραία. Παράδειγμα, παράδειγμα. Κύριε Βραζέλη, η τοποθέτηση σας θα μας στείλει διαφορετικά για να τη δώσουμε στην οικονομική υπηρεσία, αν δεν περάσει ωραία. Το θέμα. Λοιπόν, έχετε, να πω το καλό, πραγματικά, γιατί πρέπει να λέμε και τα καλά, ότι αυτό που κάνατε, δεν ξέρω ποιος το έκανε, και ήρθανε αναποδικό και μπερδεμένοι στις τοπικές κοινότητες, είναι καλό και να το συνεχίσετε. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, πάμε. Ο κωδικός ο 1073-31-0021, που μιλάμε συντήρηση και επισκευή λειτουργού των σχολείων Δημοτικής Ενότητας Κορθίου, ύψους 6200, είναι λάθος. Δεν υπάρχει τέτοιος κωδικός. Προφανώς πρέπει να εννοείται τον κωδικό 1573-31-0021. Ναι, παιδί μου, αυτό σου λέω. Ο κωδικός... Ο κωδικός 30-73-26-0003 σαν τα κατασκευή τυχείων. Δεν υπάρχει, είναι λάθος. Προφανώς... Εγώ σου λέω τον τίτλο ακριβώς όπως είναι μέσα στην μηχανογράφηση, που το είχα εγώ. Κατασκευή τυχείων, σαν τα κατασκευή τυχείων βάσεων, κάτων, απορριμμάτων και συνοδών έργων. Σου είπα, 30-73-26. Είναι λάθος. Στέλλα, κάντον, πρέπει προφανώς να είναι... Είναι λάθος. Είναι το σύστημα αυτό. Είναι λάθος. Το σύστημα. Οκ. Okay. Κάντον 2073-26. Άλλος κωδικός, ο 30-66-62-0029, δεν υπάρχει, είναι λάθος. Κακώς τον έχετε βάλει. Τι να πω τώρα. Έχετε ένα κωδικό σημαντικό, αφορά και την κυρία Πολίτου. Αφορά και την κυρία Πολίτου αυτό. Υπήρχε ένας κωδικός, Στέλλα, για να σας βοηθήσω το κάνω. Μπορεί όμως αυτό που έχετε. Τελείωσε. Στον προϋπολογισμό είχε να μείνει 3 έργα εκτός. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι σωστό. Γράψτε το. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχω λάθος αρχεία. Να αλλάξουμε το σύστημα οικονομικής. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, Στέλλα, είναι θέμα δικό σας. Λοιπόν, εδώ ακούστε κάτι. Υπήρχε ένας κωδικός. Μη διαμαρτύρεστε, σωστά να γίνετε δουλειά. Υπήρχε ένας κωδικός. Υπήρχε. Παρακαλώ κύριε Βαζέλη, παιδιά, είναι λάθος. Να μην τα διορθώσω. Παρακαλώ. Δεν κατάλαβα. Παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ, κύριε. Συγγνώμη και πέρσι λάθη γινόταν. Ο προϋπολογισμός έκανε λάθος. Παρακαλώ. Λάθος και πέρσι, λάθος και πέρσι. Παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ. Κύριε Διαμαντή, αυτά που λέω τώρα τα έλεγα και στην οικονομική υπηρεσία και σε εσά. Συγγνώμη, πως τα έλεγε σε πέρσι τα λεπτά. Τέλος η κουβέντα. Τέλος. Λοιπόν, εγώ δεν θα αναφέρω κανένα έργο. Σας λέω λοιπόν ότι το τεχνικό πρόγραμμα έχει πάρα πολλά λάθη. Θα δώσω όλα τα λάθη με εισήγηση στον πρακτικογράφο εδώ πέρα και εγώ αυτό το πρόγραμμα, αυτό το τεχνικό πρόγραμμα προτείνω, επειδή δεν έχει δυνατότητα το Δημοτικό Συμβούλιο να το διορθώσει όλο, γιατί έχει 30-35 λάθη, να πάει ξανά πίσω, να διορθωθεί και να έρθει σωστά. Διαφορετικά, αν ψηφιστεί από τους υπολείπους συμβούλους, θα βάλω από αυτό μέσα και θα το ελέγξει αποκεντρωμένη. Και εκεί θα δούμε αν είναι ή όχι. Ωραία. Προσπαθώ να βοηθήσω. Δεν θέλετε και τώρα. Οκ. Αυτό κάναμε και αυτό το θέμα. Αν δεν καταλάβατε. Το ίδιο πρόσφατο. Οκ. Δεν χρειαζόταν να συζητήσετε αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτό το θέμα είναι. Ο έργος που θέλω να συζητήσω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Παρακαλώ πριν ψηφίσουμε. Παρακαλώ να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα πριν ψηφίσουμε. Επειδή βλέπω ότι σας δείτε όταν μιλάει ο κ. Βραζέλης, ο οποίος... Όχι βέβαια, κύριε. Αφήστε με, αφήστε με. Δεν είναι προσωπικό. Μην βγάζετε, σας παρακαλώ πολύ, μόνος. Παρακαλώ, μην με διακόπτετε όταν σας πούμε αυτά. Ωραία, λοιπόν, μπαίνουμε στην θεωρία, δεν θέλω να ακούσουμε. Λοιπόν, ποιοι ψηφίζουν λοιπόν να εγγυηθεί το τεχνικό πρόγραμμα και ποιοι να απορριφθεί και να γυρίσει την υπηρεσία για διορθώσεις. Σύμφωνα με όσα παρατήρησαν οι ομιλητές μέχρι τώρα, ο κ. Βραζέλης, κ. Βασιλοπούλου και ο κ. Αθανασίου. Παρακαλώ.
κύριος Τινιάκος. Ο κύριος Τινιάκος. Όλοι όσοι τελευταίο θα μίλησαν. Παρακαλώ, ποιοι της επίσης λοιπόν να εγγυηθεί και ποιοι να επιστραφεί στην υπηρεσία για διορθώσεις. Παρακαλώ κύριε, να εγγυηθεί. Να εγγυηθεί. Να εγγυηθεί. Κύριε Απόλυ. Ναι. 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 Κύριε Μάμουκα. Να εγγυηθεί. Παρακαλώ. Να γυρίσει πίσω και να γυρίσει. Όχι. Ναι, όχι, ναι. Όχι. Άμα. Εγώ όχι. Έχεις καταλάβει πρέπει να τη φωθεί. Όχι, γιατί δεν έχει να τη φωθεί. Θα μας το πλατιάσουμε να. Όχι, εμείς και εγώ αυτό το να πω. Όχι, θεωρώ και εγώ ότι δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα. Γι' αυτό εγώ λέω. Γιατί πολλά έργα εδώ έχουν γίνει και φαίνεται. Άρα είναι η πρόταση. Άρα λοιπόν η πρόταση είναι. Όχι. Η πρόταση είναι λοιπόν ναι, η άλλη είναι όχι. Όχι να απορριφθεί και να επιστρέψει με εσένα και τόσο. Δεν μπορεί να είναι όχι, να απορριφθεί και να μην γυρίσει ποτέ. Για διορθώσεις ή για αναπτυξιακό χαρακτήρα, για να καταλάβω. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα κρίνει το νόμο συμβούλιο. Δεν είναι αυτό. Δήμαρχε, έχει μέσα έργα που έχουν γίνει και δεν έχει μέσα έργα που είναι συνεχιζόμενα. Τι άλλο να πούμε. Άρα λοιπόν συμφωνείτε όλοι στην δεύτερη πρόταση να απορριφθείτε. Άρα λοιπόν. Πείτε μας ένα έργο που έχει γίνει και παρατάθετε να πάρετε στο σχολείο. Δεν εννοώ. Είμαι εκπρόσωπο του Δημοτικού Σχολείου Καπαριάς. Δεν εννοώ, δεν είναι αυτό. Δημήτρη, τι είναι. Κοίταξε. Όχι, δεν σα πω. Παρακαλώ. Δεν σα πω. Κυρία. Έχει γίνει. Έχει γίνει. Μπορεί να έχει γίνει, αλλά δεν έχει πληρωθεί. Αυτό που είναι. Γιατί χθε δεν πληρώθηκε εκείνη τη στιγμή να μην γίνει. Να μην γίνει και να μην σώθει. Όταν έπρεπε να γίνει χθε η παιδική χαρά. Λοιπόν, επειδή δεν μπορούμε να βρούμε τι αρχέ, γιατί τα λέτε αυτά, ρε παιδί. Άρα λοιπόν υπάρχει. Αφού εκεί ζείτε και τα ξέρετε. Παρακαλώ, μην οξύνετε τα πράγματα. Θα παίξουμε με τι μέρε μία μέρα προ πίσω. Έχω λόγο. Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Μουραζέλη. Αυτό το πράγμα να κάνουμε. Συγγνώμη, συγγνώμη του κυρίου Δημάρχου. Λοιπόν, να πω κάτι. Καταρχήν αυτό που γίνεται, είπαμε κάπου τα κάνουμε όλα ένα, έτσι. Εννοείται ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία έχουν γίνει, πάντα γίνονταν και τιμολογούνταν μετά. Και αυτό είναι επίτροπτο που λέτε τώρα για την παιδική χαρά, ρε παιδιά. Αυτό το ξέρω και το δικό θα πούμε, εγώ μιλάω για το εξής δήμαρχε. Μιλάω, υπάρχουν συγκεκριμένα τρεις κωδικοί. Θα σου τις πω. Που μέσα από το σύστημα φαίνεται ότι έχει εξοπληθεί. Εξοπληθεί. Και το έχετε μέσα. Ποια. Το 30-73-23-0-076, σημείωσε. Το 30-73-26-18 και το 30-73-23 έχουν εκτελεστεί, έχουν ενταλματοποιηθεί, έχουν εξοπληθεί. Δεν έχουν θέση μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα. Αντιλαμβάνομαι κύριε Μπρασέλη, χρειάζεται να πείτε κάτι άλλο, ότι υπάρχουν όταν έχουν πει να λέτε. Παρακαλώ. Συνεχίζω. Εφόσον σημαίνει χαρά και μάσα, είναι και στο μέλλον κάτι τέτοιο. Και στον προϋπολογισμό και στην ανανόηση και οπουδήποτε. Όταν λοιπόν υπάρχει μια αναμόρφωση, ένα υπολογισμό, ένα τεχνικό έργο με 200 κωδικούς και έχουμε πρόβλημα στους 7, 8, 10, 15 κωδικούς, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε το τεχνικό έργο και να έχουμε. Και να έχουμε και να μην ψηφίσουμε του 30 και να προχωρήσουμε στην αλλαγή του 30. Είναι δυνατόν δηλαδή να πηγαίνουμε όλο το έργο πίσω. Παρακαλώ, λοιπόν, συνεχίζουμε με το προϋπολογισμό είναι πολύ απλό. Μπορεί να συμβεί. Μπορεί όντως να γίνει λάθος. Σε ένα νούμερο, μιλάμε για λίγο ανθρώπινα λεφτά, εγώ δεν κάνω πράγματα. Μιλάμε σαν να δούμε ότι παίρνουν 30 μέρες. Να ψηφίσουμε και να πούμε τι. Να διορθεί ένα θέμα. Το οποίο έχουμε λοιπόν παρακαλώ. Να μην το ρωτήσω. Παρακαλώ, κύριε Αθανασίου. Όχι. Κύριε Βοηθιακή. Όχι. Παρακαλώ, όχι. Κύριε Βασιλοπούλου. Όχι. Παρακαλώ, κύριε Βασιλοπούλου. Όχι. Δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα. Δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα. Παρά το να πει για κουζάκια, για ξύλα στα μπαγκάκια και 3 και 4 για τα φωτιστικά, αυτό είναι τι να σα πω. Παρακαλώ. Αυτό είναι τεχνικό πρόγραμμα. Όχι. Όχι. Κύριε Βουραζέλη. Δεν ξέρω, εγώ δεν το αποδέχω με αυτό. 3 και 4 για ξύλα στα μπαγκάκια. Πάλι και να τρέχετε λοιπόν με ψήφου. Παρακαλώ! Θα σου πω, Ανδρέα, ότι για το Πατσί υπάρχει τεράστιο αναπτυξιακό πρόγραμμα με το λιμάνι όλο να αναβαθμίζεται, να παίρνει ISPS από την πρόταση που έχουμε κάνει με τη μελέτη της παραλίας. Δημαρχέ, έχει καταδεχθεί πρόταση. Και το γάμιο τα παιδιά παίζουν.
χρόνια καλά. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα και βάζετε δύο τρία σαπατάκια και τέσσερις διαβάσεις. Αν είναι δυνατόν αυτό. Η περίφραξη στο Λύκειο την ψάχνουμε 5 χρόνια και τα νόμιζα. Η περίφραξη στο Λύκειο προχωράει από την Πεντέτια για τα σχολεία και στο 5x5 ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες. Έχουν βάλει τους στήλους, ναι. Έχουν ξεκινήσει εργασίες. Αυτό που λες, έχει ξεκινήσει. Και η παιδική χαρά, αλλά το παιδικό πρόγραμμα του Μαρκελετές εξηγάζει σε οικισμούς και μπορείς δεν κάνεις ανάγκη. Αλλάζεις ξύλα στα παντάκια, όπως είναι ο τοπικός πρόεδρος. Ξύλα στα παντάκια. Παρακαλώ κύριε Μουσική. Λοιπόν, μπορώ να έχω μια πρόταση για να ξέρουμε για τα επόμενα τι να βάλουμε. Θα σας φέρω, γραφή, τελικό πρόγραμμα για οικισμούς συγκεκριμένο. Άρα λοιπόν, απορρίπτω το τελικό πρόγραμμα. Με ψήφους 9-10. Όσο και προηγουμένως ήδη ψήφισαν τους αντιλάβους του προηγούμενου κύριε Μίδα και επιστρέφεται στην υπηρεσία για διορθώσεις προκειμένου να επανέλθει. Θέμα τρίτο. Έκκληση πέμπτης αναπόφευσης του εργαστικού τμήματος. Έχει περαστεί η σύγκριση, παρακαλώ. Μισό λεπτό. Αναπόφευση, μισό λεπτό. Περίμενε. Στην αναπόφευση δεν συμπεριλάβεται. Δηλαδή καλύτερα να πάρει στέλνα. Δεν χρειάζεται να σκοτάξει. Με αφορμή το ερώτημα τη κυρία Βασιλοπούλου ω προ το δάνειο που είχαμε, για να είμαστε σίγουροι για αυτό που ψηφίζετε, έχουμε θέσει ένα ερώτημα. Και όπω θα έρθει η απάντηση, θα βγει μετά σε επόμενη αναμόρφωση. Στη θέση του όμω για να προχωρήσει, γιατί αν δεν προχωρήσει αυτή η αναμόρφωση, τον επόμενο μήνα δεν θα μείνει στον τόπο ουσία, συμπεριλαμβάνει και κάτι που δεν μείνει στον ουσία. Στη θέση του δανείου, βάλουμε λογιστικέ αυτοποιήσει ΔΕΗ. Και αυτό κάτι πρέπει να γίνει. Παρακαλώ, τι άλλο διορθώνατε, γιατί βλέπω εδώ ο κύριος Δήμαρχος έχει δεδομένα ποσά. Όχι, όχι. Απλά, όχι, όχι. Όχι, όχι. Κύριε Αθανασίου, παρακαλώ. Για τα κάψιμα που κάνει τη σύμβαση. Ναι. Έχει περισσότερα χρήματα τελικά τη σύμβαση. Και αφού είναι αδιάθετα, 40.000 περίσσεψαν. Πόσο ήταν. Δεν κάνετε διάλογο. Ωραία. Περίμενε, μιλάω, δώσε. Αυτό. Πόσα χρήματα ήταν η σύμβαση. Όταν συμβασιοποιήθηκαν τα καύσιμα, πόσα χρήματα ήταν. Άμα ήταν 60.000, περίσσεψαν 40 με 20.000, μεγάλα χρήματα. Αυτό είχα σκεφτεί τα ποσά αυτά. Και εγώ δεν μπορώ να γίνω. Και περίσσεψαν. 40.000 περίσσεψαν. Μάλιστα. Άλλη ερώτηση. Τοποθέτηση, παρακαλώ. Ερωτήματα έχω εγώ. Ερωτήματα, παρακαλώ και λοιπόν, 10-61-15-3. Λοιπόν, εγώ είχα μήνυμα στην τρίτη αναμόρφωση, την τελευταία που έφτιαξα, είχα μήνυμα από σένα, Στέλλα. Ναι. Απλά ερωτήματα γιατί... Ναι, να το βρω όπως 10, ναι. Είναι μείωση, αύξηση. Είναι αύξηση. Είναι αύξηση, 10. Λοιπόν, 10-61-15-3. Ναι. Κάνω ερωτήματα για να καταλάβω, έτσι ναι. Όχι ότι είναι λάθος. Ναι. Είχα μήνυμα από σένα στην τρίτη αναμόρφωση, να βγάλω 2.000 από εκεί. Ναι, ήταν ορκωτός. Τώρα βλέπω να μπουν 2. Στο Δήμο μας δεν υπάρχει κανένας να παρακολουθεί τις συμβάσεις που υπάρχουν. Άρα είναι σωστό. Σε αυτό είχαμε εκκρεμότητα σύμβαση, το οποίο το ανακαλύψαμε μετά. Και τέλος. Είχαμε εκκρεμότητα σύμβαση. Ναι, ναι. Απλά το ρωτάω γιατί μου έκανε εντύπωση. Ναι. Το βγάλαμε και το ξαναβάλαμε. Ναι. Όσο αφορά προμήθεια καυσίμων. Κα 10-66-43-1. 15-66-43-1. Όλοι. Τους οποίους αυξήσαμε πριν λίγες μέρες, ήταν έτσι ένας μήνας, στην τρίτη αναμόρφωση και μάλιστα ο 66-41 τον αυξάνουμε κατά 21.000. Τον μειώνουμε. Τον αυξάνουμε στην τρίτη αναμόρφωση 21.000. 19 και 2 για το διαγωνισμό, 19 για την κατεπίγουση στο Τζιώτη και 2 για το διαγωνισμό. Τον 66-41 τον ένα, τον οποίο αυξάνουμε κατά 6.000, όχι λίγα δηλαδή, 1.000 για την κατεπίκουσα, 5 για τον διαγωνισμό, σύμφωνα με έγγραφο της υπηρεσίας, πάντα, που ζητούσα. Τώρα μειώνονται. Και ρωτώ, είστε σίγουροι ότι μπορεί να γίνει αυτό χωρίς ο Δήμος να αντιμετωπίσει πρόβλημα στον εφοδιασμό καυσίμων. Βάσει ποιων δοκιλογητικών και υπολογισμών το κάνετε, επιτρέπετε από την όλη διαδικασία του διαγωνισμού και μετά την απευθείας ανάλυση. Μήπως δηλαδή έχετε και με τον Επίτροπο θέμα, διότι ο διαγωνισμός... Έχουν βγει όλες οι ΠΑΗ για το ακάψιμα. Okay. Και αν βγήκαν όλες οι ΠΑΗ, διαπιστώθηκε ότι τελικά δεν χρειαζόταν όλα αυτά. Και τι κάναμε εμείς πριν λίγες μέρες, γιατί καθόμαστε μέρες να το κάνουμε. Γιατί υπήρχαν μέσα τα λεφτά και δεν το είχαμε ωραία. Δει.
Άλλο ερώτημα. Η υπάλληλη της περιβόητης αναπτυξιακής πουλήθηκε. Έρχονται στο Δήμο. Και έρχονται στο Δήμο. Μου έστειλε υπάλληλος διοικητικός και όχι εσείς, που είχα ξεκινήσει να κάνω εγώ την πέμπτη αναμόρφωση και μου λέει πρόβλεψε ποσό για 2 μήνες. Ρωτώ, η υπάλληλη της αναπτυξιακής έπρεπε να προβλεφθεί η μισθοδοσία του στην αναμόρφωση αυτή ή όχι? Έχει έρθει έγγραφο για τους συμπεριλάβουμε για 2 μήνες το 17. Έπρεπε. Θα πάρουν μισθό αυτοί οι 2 υπάλληλοι. Και αν ναι, από πού? Από ό,τι μας λέει τώρα αυτή η προσωπική, θα πάρει το Δεκέμβρη. Πού είναι ο μισθός του? Δεν τον έχετε βάλει. Είναι 10, 60, 21. Ο 10, αφού είναι υπάλληλοι της ομάδας 30, δεν είναι τον έργο. Υπάρχει και εκεί υπάλληλοι. Οι άλλοι 2 που δεν υπάρχει 30. Στην καθαριότητα. Δεν είναι χειριστές μηχανημάτων αυτοί? Εκεί έχει τα έχουν βάλει. Άρα έχετε προβλέψει. Ναι. Μάλιστα. 70-62-62-016. Τον δημιουργήσαμε στην τρίτη αναμόρφωση πριν λίγες μέρες και τώρα τον καταργούμε. Με το γάφρο, με τον πατσί. Ναι, είναι σωστό. Αυτό το καταργούμε γιατί είναι απόφαση του Δημάρχου και του πατσί. Ναι. Να δώσει περισσότερα χρήματα από αυτό το ποσό και επειδή είχαν μπει πολλά χρήματα την προμήθεια τελειών τη συντρούσα και είχαμε υπέρβαση χρονικού μετά από τη ΣΑΤΑ που είχαμε βάλει. Πήραμε τα χρήματα τη υπέρβαση που δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και τα είχε διαθέσει. Πάει για την υπερβάση τη Μαρίνα. Ναι, παιδιά, μισό λεπτάκι, αλλά αυτή είναι η ΣΑΤΑ. Παίρνετε τη ΣΑΤΑ του Μπατζίου και την κάνετε εδώ για την παροχή υπηρεσία. Μπορεί η υπηρεσία να μπει σε ΣΑΤΑ? Υπηρεσία είναι. Αφού η κυρία Πολίτου ήταν μελέτη και την έκανε υπηρεσία στην τρίτη αναμόρφωση. Τώρα την ξαναλάζει από υπηρεσία και την κάνει μελέτη. Μήπως σε ένα μήνα την ξανακάνουμε πάλι υπηρεσία? Να αποφασίσουμε τι είναι, υπηρεσία ή μελέτη. Διότι εγώ ήταν ΣΑΤΑ. Μελέτη. Στην τρίτη αναμόρφωση ήρθε εδώ και μάλιστα εισηγούμουν εγώ και μου έλεγε άλλαξε την και βάλει την υπηρεσία. Και λέω την έχω βάλει. Και την βάλαμε υπηρεσία. Τώρα την ξαναγυρίζουμε μελέτη και παίρνουμε τις αγγλίες από τον πατσί. Δεν παίρνουμε καμία αγγλία. Δεν παίρνουμε καμία αγγλία. Η ΣΑΤΑ ήταν από τις αγγλίες. Και τις αγγλίες αυτές, επειδή τις έχω δουλέψει, επέτρεψε να το δώσω. Το ποσό των αγγλίων ξεπερνούσαν το όριο της απευθείας. Όχι, Δήμαρχε. Είχαμε πει τότε που βάζαμε την Αγγλία με τα 18.000 που ήταν. Ο Δήμαρχος στον Πατσί το συζήτησα. Οκ, εντάξει. Και το αποδέχτηκε να πάει στη Μαρίνα του Πατσί. Ωραία, εντάξει. Άρα έχουμε, προσέξτε, γιατί εσείς είστε η υπηρεσία οικονομική, έτσι. Ο Δήμαρχος είναι Δήμαρχος. Άρα λοιπόν μέσα στη ΣΑΤΑ υπάρχει υπηρεσία. Ναι. Να το ξέρετε. Να το ξέρετε ότι υπάρχει υπηρεσία. Μέσα στο τελευταίο τρίμηνο. Αυτή τη στιγμή έχουμε τελευταίο τρίμηνο. Okay. Οπότε μπορούμε να μεταφέρουμε τη ΣΑΤΑ προκειμένου να διευκολύνουμε το έργο για την χρησιμοποίηση τη Μαρίνα. Πολύ ωραία. Εντάξει, και θα είναι και. Πάμε. Θα είναι και ένα έργο το οποίο είναι πραγματικά πολύ μεγάλο για τον Πατσί. Θα έχει πόρους, το λιμάνι. Μακάρι. Θα έχει το μακάρι, το ευχόμαστε. Όλοι το ευχόμαστε. 20-62-65-1. Τον δημιουργήσαμε στον ίδιο αναμόρφωση και τώρα το μειώνω. Εντάξει, απλά ρωτώ για να σας βοηθήσω, είναι σωστό ή λάθος. Μου λέει σωστό. 20-61-17-4, στην τρίτη αναμόρφωση. Και αυτό ήταν και κάτι που το είχα συζητήσει με το Δήμα. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, 20-81-31-1. Αυτό το κωδικό γιατί τον ενισχύεται? Το ταμείο. Το ταμείο εμένα μου είχε δώσει τα ταμιακά παραστατικά και ήταν αυτό που βάλαμε ακριβώς. Ναι, ήθελε και άλλα. Εντάξει. Παρατηρήσεις. Έχω. Τελειώσαν ερωτήσεις μου, έχω καλυφθεί με τις ερωτήσεις. Μία ερώτηση που μου δημιουργήθηκε μετά από το θέμα με την μισθοδοσία των υπαλλήλων της αναπτυξιακής. Νόμιζα ότι αφού γίνει ο έλεγχος από τους λογιστές για το κλείσιμο της αναπτυξιακής, στη συνέχεια θα ερχόταν στο Δημοτικό Συμβούλιο η έκθεσή τους και εμείς τα αποφασίζαμε ανάλογα την έκθεσή τους και το παθητικό με το ενεργητικό, τι θα γίνουν οι υπάλληλοι, τι θα γίνουν με τους προμηθευτές και τι θα γίνουν τα πάγια της εταιρείας. Επειδή είναι ανώνυμη εταιρεία, νόμιζα ότι ισχύει αυτό. Βλέπω τώρα, γιατί δεν το είχα δει, ότι έχει προβλεφθεί η μισθοδοσία των υπαλλήλων. Οι προμηθευτές οι οποίοι
έχουν να λαμβάνουν από την αναπτυξιακή, γιατί δεν μπήκαν μέσα σε αυτή την αναμόρφωση όπως μπήκαν οι υπάλληλοι. Αφού γίνεται καθάριση. Αφού γίνεται καθάριση, γιατί μπήκαν οι υπάλληλοι. Οι υπάλληλοι δεν χρειάζεται καθάριση. Αφού ο νόμος, ο νόμος αυτός ο ευεργετικός που έχει βγει, ορίζει ξεκάθαρα και λέει ότι οι υπάλληλοι που είναι στην ΑΕ αυτή η εταιρεία έρχονται στο Δήμο. Και τα χρέη έρχονται στο Δήμο και τα μηχανικά. Τα χρέη όμως δεν τα αποδέχεται ο Δήμος άμεσα, γι' αυτό βάζει στολκοτούς για να γίνει εκαθάριση και ένας υποτίθεται διαχειριστικός έλεγχος των τιμολογίων αυτών που έχουν υποτίθεται κοπή. Θα γίνει λοιπόν από τους στολκοτούς η εκαθάριση για κάθε ένα τιμολόγιο. Αυτό το είπαμε. Είστε σίγουρο μόνο. 100%. 100%. Παρακαλώ. Δύο ποτοί είναι. Εγώ δεν αφισβητώ τη δουλειά του. Όχι, δεν με καταλαβαίνετε. 252, ρωτάω. Η συγκεκριμένη ορμοτή λογιστέ ψάχνουν ένα-ένα τα τιμολόγια, τον τρόπο ανάπτυξη. Ξέρω, κύριε Δημάρχε, ξέρω ότι υπονοείτε, δεν με αφορά. Εγώ υπονοείτε. Εγώ ρωτάω το εξή. Δεν υπονοώ. Επειδή μπήκαν οι μισθοί, δεν πρέπει να μπουν οι προμηθευτέ. Τα υπονοούμενα ψάχνουν ένα-ένα τιμολόγιο. Αφού γίνεται καθάριση. Για το ένα-ένα τιμολόγιο που το λέτε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Τοποθετήσεις. Λοιπόν, καταρχήν τυπικό, γίνεται και αυτό εδώ και τώρα, έτσι. Διορθώστε στην ονοματολογία των στυλών στο ε και σίγμα τα σκέλος, να βγάζει άκρη όποιος το διαβάζει, δεν βγάζει. Λέει αλλού μείωση, αλλού άκρη. Λοιπόν, πάμε, αυτό θα το είδατε. Λοιπόν, η κωδική 2573, 26, 19, και οι 20 αφορούν το τεχνικό πρόγραμμα. Καλύτερα το βάλετε στο δέλτα σκέλος της αναμόρφωσης που είναι το τεχνικό πρόγραμμα, γιατί στα αυτά από ό,τι θυμάμαι τα ήθελε μαζεμένα. Ποιος κωδικός? Είναι 2573, 26, 19 και ο 20. Λοιπόν, ο κωδικός 10, 71, κάτι μου έχει φύγει εδώ, είναι 500 αν όχι 1000, στα προϋπολογιστές, οπότε μην το λάβεις υπόψη. Το νούμερο 9 σχετικό που αναφέρεται μπροστά στην απόφαση, βγάλτε το γιατί αφορά τη χορήγηση. Δεν έχουμε τη χορήγηση και τώρα πάμε στα ουσιαστικά. Ναι, τώρα πάμε στα ουσιαστικά, έτσι. Διαφωνώ με τη μείωση του κωδικού, η τοποθέτησή μου. Διαφωνώ με τη μείωση του κωδικού 006736 που είναι η επιχορηγήση πολιτιστικών συλλόγων. Διότι ο ΚΑΝ ισχύθηκε στην τρίτη αναμόρφωση πριν λίγες μέρες, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του ΔΣ για επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων. Τον αυξήσαμε για να πάρουν οι σύλλογοι επιχορήγηση και τώρα βλέπω ότι τον μειώνουμε. Εδώ είναι, κάνω τοποθέτηση. Τι που διαφωνώ. Διαφωνώ με τη μείωση του κωδικού 10.61.17.00.16. Διότι ο ΚΑ αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δημιουργήθηκε στην τρίτη αναμόρφωση μετά από χρόνια που το έλεγα συνέχεια, προκειμένου ο Δήμος να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη με πολυετή δέσμευση την ενημέρωση και επικαιροποίηση της περιουσιακής κατάστασης το περιουσιολόγιο Ε9, το οποίο αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Οικονομικών, αυτή τη στιγμή μπορεί τώρα κάτι να έχει γίνει, όταν έφυγα, ήταν μηδέν. Έτσι, εδώ να σημειωθεί και να γνωρίζουν οι Δημοτικοί Συμβουλοι, γιατί σας... 10 μέρες πέρα, 20 μέρες πέρα. Ωραία. Εντάξει, πάντως βλέπω ότι βγήκε αντί να το προχωρήσετε. Εδώ να σημειωθεί ότι υπάρχει έγγραφο της ΔΟΗ Παλήνης που μας καλεί να φτιάξουμε το περιουσιολόγιο. Η υποχρέωση υπάρχει από το 2011 και φυσικά είναι τόσο επίκαιρο για την εξαγγελία που έκανε η κυβέρνηση για να φτιάξει κάποια κίνητα του δημοσίου. Να αποτυπώσουμε στο Ε9 επιτέλους την περιουσιακή κατάσταση. Και σας συμβουλεύω να το ξαναβάλλετε και να το δώσετε σε ένα εξωτερικό συνεργάτη που γνωρίζει να συντάσει Ε9. Διότι όλοι δεν τα ξέρουμε όλοι. Διαφωνώ με τη μείωση. Ναι, αλλά έχετε βγάλει το ποσό. Θα το κάνει η υπηρεσία. Πολύ ωραία. Αν προφτιάχνει και κάτι και περιουσιολόγιο, πάμε καλά. Διαφωνώ με τη μείωση του κωδικού 2561151. Άλλο σημαντικότατο κωδικό. Δημιουργήθηκε στην τρίτη αναμόρφωση προκειμένου ο Δήμος να αναθέσει εξωτερικό συνεργάτη με πολιετή δέσμευση την ορθή αποτύπωση του ΦΠΑ των υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης. Εδώ να σημειωθεί ότι υπάρχουν ειδοποιήσεις από τη ΔΟΗ Παλήνης για αυτό, ηλεκτρονικές. Και ξέρετε γιατί το κάνουμε.
Όχι για πλάκα, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο που αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Αν λοιπόν κατατεθούν αυτές οι περιοδικές δηλώσεις που τις λένε από τότε που αναλάβαμε να κατατεθούν και τελικά δεν έχουμε μπορέσει να πάρουμε αυτό το πιστωτικό, σημαίνει ότι ο Δήμος τουλάχιστον δεν θα ξαναπληρώσει στο δημόσιο τίποτα. Θα γίνονται συμψηφισμοί και γίνεται αίτηση και όποτε πάρουμε. Δεν ξέρω αν θα τα πάρουμε, μπορεί να τα πάρουμε ποτέ. Πάντως ο Δήμος θα σταματήσει να πληρώνει στο δημόσιο. Θα γίνονται συμψηφισμοί. Συνεχίζω. Διαφωνώ με τη μείωση του κωδικού 10.64.13.1. Αυτά είναι χρήματα για μετακινήσεις, διότι από ό,τι θυμάμαι χρωστάμε αρκετά χρήματα στο ΚΤΕΛ. Και τα είχαμε βάλει μαζί. 10.64.13.0.0.1. Θα στα στείλω εδώ. Γιάννη. Συνεχίζω. Αν η κατεπίδουσα απόφαση της οικονομικής δεν εγκρίθηκε από την αποκεντρωμένη για την διαδικασία της μίσθωσης του απορριμματοφόρου, εδώ μπορείτε να αφαιρέσετε όλο το ποσό. Γιατί αφαιρείτε το μισό? Αφού έτσι κι αλλιώς θα πάει δικαστικά να πάρει ο άνθρωπος τα χρήματα, δήμαρχε. Όλο το ποσό έξω, να το εκμεταλλευτείτε αλλού. Όλο το ποσό, 13 έξω και τα 13. Τι τα αφήνετε τα 6 μέσα, αυτό δεν δώσει το χρόνο, 6 ήταν εξτά. Έχουμε απάντηση από την περιφέρεια. Εντάξει. Ο 2065-16-1 πρόκειται περί δεδομένης συγγραφής. Μάλιστα. Εδώ πάμε τώρα στο δάνειο που μιλήσαμε και το αλλάξαμε. Το δάνειο λοιπόν, Χριστό. Μπορώ να σας διακόψω ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Δώσε μου τι είναι. Νομίζεις ότι εμείς θέλουμε να αφαιρέσουμε τόσα πολλά χρήματα από τον προπολογισμό στην αναμόρφωση αυτή? Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτή η αφαίρεση από όλους τους κωδικούς έχει κάποιο λόγο? Αυτές οι λογιστικές τακτοποιήσεις που πρέπει να κάνουμε, και έχω υπογράψει εγώ το χαρτί και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, μου το έδωσε να το υπογράψω, και στείλαμε στην κυρία Σταχτά, όπου έχουμε δεσμευτεί τέλος του χρόνου να έχουμε όλες τις λογιστικές τακτοποιήσεις των δανείων των τόκων που δεν πληρώναμε, που τις πληρώνουμε τώρα και τις ΔΕΗ. Αυτά τα χρήματα, τα 50 συν 50, πού θα βρεθούν? Αναγκαστικά λοιπόν, και η Μαρία, εντάξει, άμα έχεις μακάρι να το βρούμε και να το προχωρήσουμε. Αλλά και η Μαρία λέει ότι αφαιρούσαμε 47 ευρώ, 150 ευρώ, όπου μπορούσαμε, αποψηλώναμε τους κωδικούς προκειμένου να είμαστε εντάξει και να κάνουμε λογιστές τακτοποιήσεις. Δηλαδή, Δήμαρχε, να συνεχίσω γιατί έχει η απαντήση είναι σε αυτό. Ακούω συνέχεια για το δάνειο, παιδιά. Για το δάνειο. Είναι δυνατόν. Το δάνειο του Κορθίου μιλάμε. Το δάνειο του Κορθίου μιλάμε. Δεν μιλάμε για το Κορθίου. Εδώ μιλάμε για τις δόσεις. Την επιστροφή του δανείου. Δεν είναι την επιστροφή του δανείου. Την αφήνετε μέσα την επιστροφή του δανείου. Εδώ μιλάμε για τις λογικές αυτοποίησεις μας. Ωραία. Την επιστροφή του δανείου την αφήνετε μέσα. Μισό λεπτάκι. Είναι δυνατόν να κάνετε προϋπολογισμό αναμόρφωση και να αφαιρείτε από τις υπηρεσίες τις ανταποδοτικές ίδρυψης και αποχέτευσης 110.000 ευρώ για να γυρίσουμε το κοχρεωτήσει αδανείου πίσω? Τι είναι επιστροφή δανείου? Τι είναι ρε παιδιά αυτό? Δεν πληρώνουμε κάθε μήνα δόσεις δανείου. Πού λέω? Από τις ανταποδοτικές. Είναι η δόση. Αυτή η απόφαση που κρατάω εδώ. Είναι η δόση του δανείου. Αυτή που κρατάω ή την αλλαγή. Ρωτάει ο Αθήνα. Θα σας πω. Ακριβώς. Καταλάβω το τέλος. Γιατί κόπηκε το δανείο αυτό, αυτά πληρώνω. Ακριβώς. Γιατί κόπηκε το δανείο. Και να καταδείξω, έχει πολλά, θα τα στείλω και αυτά για να σας βοηθήσω. Ό,τι είναι παρατηρήσεις. Ό,τι παρατηρήσεις έχω θα τις στείλω. Για να ρωτήσω εγώ κάτι. Και να πω κάτι, να καταδείξω. Από το σοβαρό. Το σοβαρό. Που τα λέμε από το 14. Από το 14 που έχω αναλάβει, που είχα αναλάβει την Αντιδημαρχία Οικονομικών, έτσι, δεν πέρασε ούτε ένας χρόνος και είχαμε καταλάβει ποιο ήταν το πρόβλημα του Δήμου. Η εισπραξιμότητά του και ότι η βεβαίωση είχε μείνει 5-6 χρόνια πίσω. Το έχω πει 100 φορές. Το έχω γράψει 10 φορές. Και σας το λέω άλλη μία τώρα. Εάν δεν συνεργαστεί η οικονομική υπηρεσία και δεν δώσει η διευθύντρια επιτέλους ένα χαρτί στο Δήμα που να λέει αδυνατό, έχω λίγα άτομα και ο όγκος της δουλειάς μου είναι τεράστιος, να συνεργαστείτε με ένα εξωτερικό συνεργάτη
να φέρετε 3-4 ανθρώπους μέσα. Να φέρετε το Δήμο στο σήμερα, στο 2017 και να αρχίσει να τρέχει σπραξιμότητα, πάντα οι προϋπολογισμοί θα είναι έτσι. Θα προσπαθείτε και θα είναι στο κατοστάρικο και στο 50. Επιτέλους, κάντε το. Ευχαριστώ κύριε Μπραζέλη. Να κάνω μια ερώτηση εγώ, επειδή εκτός από να προλογηθεί, θα νόμιζω ότι κάποιος από τους λογιστές θα το ρωτούσε. Στον προϋπολογισμό, στις νομικές υπηρεσίες. Α, ναι, δεν υπάρχει τίποτα έτσι. Έχετε προβλέψει χρήματα. Τον άλλο μήνα, στις 13 Δεκεμβρίου, υπάρχει το δικαστήριο για τον νομοποιητή. Υπάρχουν χρήματα τα οποία οφείλονται στην νομική μας σύνοδο. Αν δεν κοπούν τιμολόγια μέσα στο 2017, δεν θα μπορέσουν να πληρωθούν οι δικηγόροι. Άρα θα πρέπει να τα κόψουν μέσα στο 2017. Ναι, θα μπορούσε πρώτα. Αν τα κόψουν όμως, θα πρέπει να πληρώσουν το ΦΠΑ, το πόρο. Εγώ τους άλλους δεν θα πληρώσω, το ξέρω. Και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Δήμαρχο που δεν έβαλε χρήματα εδώ. Δεν θέλω να πληρωθώ, σας ευχαριστώ τα χρήματα. Δεν θα κόψω εγώ τα τιμολόγια. Το καταλαβαίνω το πράγμα και σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, για τους υπόλοιπους συναδέλφους, για το δικαστήριο της 13ης Δεκεμβρίου, θα βάλετε χρήματα στις δραμόπους. Δεν έχω μάθει καταρχάς να μιλάμε με υπενιγμούς. Ανοιχτά ό,τι θέλεις. Είπα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με υπενιγμούς δεν μου αρέσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου αρέσουν οι υπενιγμούς. Διότι εγώ ούτε φαντάζομαι. Δεν υπάρχουν χρήματα να δουλεύω και δεν υπάρχει τίποτα. Παρακαλώ, πείτε μου. Τα τιμολόγια του δικηγόρου κόμματος μέχρι 30 Νοεμβρίου. Θα κόψουν οι συνάδελφοι, κυρία Κρυπτάτα, τιμολόγια, θα πληρώσετε ΦΠΑ και δεν έχετε χρήματα στον προϋπολογισμό. Κάνουν μια αναμόρφωση, γιατί δεν είναι χρήματα. Θα γίνει άλλη μια αναμόρφωση. Πότε, για τα Χριστούγεννα, θα γίνει άλλη μια αναμόρφωση. Ναι, αλλά τα τιμολόγια κόμματα 30 Νοεμβρίου. Θα κάνουμε μια εμείς τον Νοέμβριο και μας είχατε καταξυσχίσει. Τα τιμολόγια κόμματα 30 Νοεμβρίου, μέχρι 30 Νοεμβρίου. Αν δηλαδή εσείς θα περάσετε τα Χριστούγεννα, θα πρέπει του χρόνου δεν μπορούν να κόψουν τιμολόγια. Το γνωρίζετε, δεν τα βάλατε. Στην επόμενη. Καταλαβαίνω τι συμβαίνει, πάντως να σας εξυπηρετήσω, να σας βοηθήσω. Δεν θα κόψω τη φορά. Όταν ώστε έτσι, δεν μπορεί να κάνω μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος. Συνέβη στο συμβούλιο. Μεγάλο λάθος. Οφείλω το σημείο. Δεν αφήνω στην έξι. Μεγάλο λάθος. Ας το χωρί. Δεν ξέρεις. Να μην πληρωθούν και να κερδίσει και δεν φταίει και ο Δήμος να μην έχει δικηγόρο για κάτι τέτοιο. Φροντίστε να πούμε χρήματα. Θα έχει τον επόμενο να σέψει. Θα δει να πάρει. Θα δει να πάρει. Τι είπα, τι είπα. Για να τη γράψει ο Ρογιά. Θε να τη πει. Δεν ξέρει τι να πει. Τι ωραία, δεν ξέρει τι να πει. Άρα κάποια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το δάνειο, το. Δύο κομμάτια. Αντί για το κωδικό που υπάρχει τώρα. Θα τη φτιάξουμε εδώ δηλαδή και όλα. Όχι, το δάνειο που περιμένουμε την απάντηση από το χαρτί που στείλαμε για να δούμε που είναι όντως να το κάνουμε έτσι. Όχι, δεν το βάλουμε, δεν το βάζουμε τώρα. Και αντί για αυτό, βάζουμε τα στο πίσω και στη ΣΔΕΗ. Ωραία, στη ΣΔΕΗ. Αντί για το δάνειο λοιπόν, κωδικό 20-65-16 σε παραδοσιακή 001. Μπαίνει ο κωδικός 20-62-11. Είναι δυνατόν να κάνουμε να και αντί για το κωδικό 25-65-16-0-0-0-1. Ο κωδικός 25-62-11. Ποιοι ψηφίζουν, κύριε Βασιλοπούλου, ποιοι ψηφίζουν λοιπόν υπέρ της αναμόρφωσης και ποιοι κατά. Παρακαλώ κύριε Δοδωρή. Ναι. Νομίζω, κύριε Απολίτου. Ναι. Κύριε Μάουνα. Ναι. Παρακαλώ κύριε Βασιλοπούλου. Όχι. Μπορώ να πω κάτι. Θέλω να διευκρινίσω ότι αν δεν περάσει η αναμόρφωση, το προσωπικό των άλλων είναι να το πληρωθεί. Ναι. Όχι. Όχι. Κύριε Μπραζέλη. Μισό λεπτάκι, γιατί εδώ εντάξει είναι... πότε μπορούμε να ξανακάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο, Πρόεδρε. Την άλλη εβδομάδα. Μπορούμε, σε πέντε μέρες. Για το θέμα μόνο των υπαλλήλων. Δηλαδή, μήπως πρέπει να σκεφτούμε να ψηφίσουμε μόνο
τη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Γιατί αυτό, γιατί. Αφού δεν είναι. Ό,τι πρόταση θα δώσω. Θεοδόση μου. Εδώ έχω 30 αλλαγές. Πότε θα γίνουν τώρα. Δεν τις κάνουμε πριν στο μου τώρα, αφού δεν τις αναγνωρίζουν. Μα τις κάνουμε αν είναι τις αλλαγές. Έχει τις αναγνωρίζουν, δεν τις κάνουμε. Αν είναι έτοιμη η υπηρεσία, αν είναι έτοιμη η υπηρεσία και αύριο και όλας εμείς μπορούμε το... Να σας τις δώσω τις αλλαγές, να τις κάνετε. Δηλαδή να αφήσω τους κωδικούς και να μην φτιάξω τις λογιστικές αποφασίες. Όχι, εγώ έχω... Κύριε Βουλαζέλη, δεν έχει εκλογική τίποτα. Παρακαλώ, τι ψηφίζετε, δεν παρακαλώ. Να κάνουμε σίγουρο ότι είναι Δευτέρα. Πώς είναι. Αύριο δεν μπορείτε να τις έχετε έτοιμες. Τι θα μην θέλετε, να μην βάλουν λυσικές αυτοπίες για να μην θέλετε. Βάλτε, βάλτε, άρα το σημείο, άρα το σημείο. Σου είπα να κάνουμε ένα πράγμα. Είμαστε υποχρεωμένοι να θέσουμε τις λυσικές αυτοπίες με βάση υποδείξεις. Παρακαλώ κύριε Προσέρη, δεν είναι τώρα να κάνουμε διάλογο, παρακαλώ. Παρακαλώ την ψήφωση. Να σας διευκολύνω, να συνεχίσουμε και ξαναχέμιο το άλλο. Κύριε Βιντάλη, ναι. Ναι, ναι, εγώ όχι, κύριε Βαρασέλη, δεν είναι και όχι, εγώ γιατί δεν έχει κλίματα για τους δικούς. Μάλλον είναι όλοι στέλνοι. Όχι, 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 φυσικά. Φυσικά, να τους χρησιμοποιήσουν το τραγείο. Συγγνώμη, ρε παιδιά, σας πούμε από την τρίτη αναμόρφωση, 15 που δώσετε να μην για μισό λεπτάκι. Κοίταξε, Λευτέρη είναι πάρα πολύ σοβαρό. Στην τρίτη αναμόρφωση δεν πήραμε χαρτί από την υπηρεσία της μισθοδοσίας. Εγώ δεν ζήτησα χαρτί και φτιάξαμε όλη τη μισθοδοσία. Πάρα καινούριο. Δεν είπαμε κάθε φορά για τη μισθοδοσία. Κύριε Βουλαζέλη, τώρα θα λύσουμε το θέμα, παρακαλώ. Παρακαλώ την ψήφο, να και νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Αρνητικά, όχι. Άρα λοιπόν να φτιάξει και να ξανάρθει όπως γνωστό απορρίπτει την ανάπτυξη του κουμπιού. Να φτιαχτεί και να ξανάρθει γρήγορα. Και αύριο αν μπορούμε. Εδώ έχω το σκούρο που άσχημα να προσφέρω. Αύριο μπορούμε να κάνουμε. Θα είναι έτοιμο. Όχι. Γιατί να μην είναι. Κύριε Βουλαζέλη, ένα λεπτό σου παρακαλώ. Αν δεν μπορεί να περάσει η δημοσία του υπαλλήλου, α το πει κάτω από την ανάπτυξη του υπαλλήλου. Παρακαλώ. Δεν θα είναι υποεκπαιδευτικό του κουμπιού. Λοιπόν, απορρίπτεται όσο και προηγούμενα κιόλα. Απορρίπτεται να μπορούμε. Όλα είναι ότι να πω ότι η πολιτική του κουμπίου του Βραζέλη διορθώνω την αδράση του προπολογισμού. Είπε 5 με 30 είπε 30 πολιτικούς του Βραζέλη. Όχι, να το κάνουμε τώρα. Θέλεις να το κουμπίσουμε τον προπολογισμό του Βραζέλη. Είναι εφικτό να γίνει, μακάρι, είναι εφικτό να γίνει. Θεοδόση, άκουσε να δεις. Είναι εφικτό να γίνει. Είναι σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί την τρίτη αναμόρφωση. Σου λέει ότι αυτή η αναμόρφωση μπορεί να περάσει να προχωρήσει και να κάνετε την επόμενη. Φυσικά, να πώς θα την βάζεις. Φυσικά δεν έχω σαν αντιπάλληλο. Όμω δεν έχω σαν αντιπάλληλο. Δεν έχω σαν αντιπάλληλο. Δεν έχω σαν αντιπάλληλο. Παρακαλώ. Θέμα αυτό εδώ. Έχει βραστεί η σύγκριση. Θα έχετε καμιά ερωτήση που γράψω και από το ομόφωνα λοιπόν το θέμα τώρα από το επίπεδο. Θέμα 5. Έκριση κανονισμού αποχέτευσης λιμόνιου. Τρόπι να απαντήσει. Έχουμε κάποιον να απαντήσει το αποκλειστικό. Δεν χρειάζεται να απαντήσουμε, μία παρατήρηση θα κάνω. Α, παρακαλώ. Στην Οικονομική Επιτροπή τέθηκε ένα θέμα ότι στο κόρφι για να λειτουργήσει ο βιολογικός μία μερίδα κορφιανών πλήρωσαν ιδιότητα υδραυλικό από την τσέπη τους προκειμένου να συνδεθούν. Τέθηκε λοιπόν το θέμα της χρηστής διοίκησης. 500, 600, 700 ευρώ κατά περίπτωση πλήρωσαν οι άνθρωποι για να συνδεθούν. Οι ευρώ δεν το παρακολουθούνται. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Επειδή
Είναι άδικο οι άνθρωποι αυτοί να πληρώνουν από την τσέπη του τόσο μεγάλο ποσό, ενώ κατά όπως συζητήσαμε και με τον κύριο Ματιό μαθηματικά, γύρω στα 300 ευρώ θα τους κόστησε η σύνδεση. Είχα κάνει την εξής πρόταση. Να υπάρξει μία γνωμοδότηση ενός νομικού, ώστε στον κανονισμό αποχέτευσης να μπει ένα παράρτημα που να λέει ότι μπορούμε το επιπλέον ποσό που επιβαρύνθηκαν οι άνθρωποι, αφού φέρουν τα νόμιμα δικαιολογικά, να λειτουργήσει με κάποιο τρόπο να υπάρξει αντισταθμιστικό μέτρο. Δεσμεύτηκαν πως θα γίνει. Σήμερα έρχεται η έγκριση του κανονισμού αποχέτευσης χωρίς αυτό το παράδειγμα, χωρίς την γνωμοδότηση και μένει μετέωρο το θέμα τι θα γίνει με όλα τα χρήματα που πλήρωσαν και θεωρώ ότι κακώς το έφερα χωρίς, κατά την άποψή μου και μιλώντας για τον εαυτό μου, χωρίς το παράδειγμα και την γνωμοδότηση. Γιατί άνθρωποι πλήρωσαν πολλά χρήματα. Δηλαδή μια νομική τεκμηρίωση, αν μπορούμε να... Και πώς θα γίνουν τα αντισταθμιστικά μέτρα για το επιπλέον ποσό που πλήρωσαν, ώστε να αφαιρεθεί από όπως κρίνει ο δικηγόρος. Κύριε Βαζέλη. Λοιπόν, εγώ ήθελα να ρωτήσω το Ματιό, έτσι, γιατί εσύ πρέπει να το προεξηγήσεις, έτσι. Εντάξει, κατά γενική ομολογία είναι ένας σωστός κανονισμός. Θα έπρεπε να υπήρχε και ένα άρθρο, δεν ξέρω αν επιτρέπεται να μας το πει δικηγόρος, που να λέγεται μεταβατικές διατάξεις, όπως έχουν οι νόμοι. Είναι μεταβατικό στάδιο. Γιατί? Γιατί πρέπει να υπάρχει αυτό? Δύο πόδι της Άνδρου είναι με βιολογικό, με αποχέτευση. Ο όρμος και η χώρα. Όλο αυτό εδώ είναι στημένο για τα από εδώ και πέρα όπως πρέπει να είναι στημένο. Σωστά. Αυτούς τους άνθρωπους, τους ανθρώπους εκεί πέρα κάτω, με αυτό το πρόβλημα που ανέφερε η κυρία Βασιλοπούλου, πώς θα τους αντιμετωπίσουμε? Καταρχήν, βάζετε ορολογία ποιοι είναι νόμιμα συνδεδεμένοι και ποιοι είναι παράνομα. Και στο νόμιμα λέτε ότι νόμιμη σύνδεση πρέπει να είναι αν έχει ακολουθήσει τη διαδικασία να πληρώσει και τα λοιπά, να πάρει άδεια από την τεχνική υπηρεσία. Στον όρο προφίου αυτό δεν έγινε. Θα τους θεωρήσουμε παράνομους αυτούς? Υπάρχει περίπτωση να βάλει και το πρόστιμο, δηλαδή που λέει μέσα εδώ. Πρέπει, ναι, άλλο το δεν νομίζω. Πρέπει στον κανονισμό αυτό να προβλεφθεί ένα άρθρο με τα προβλήματα τα γνωστά στον όρμο Κορθίου. Έτσι, ένα ολόκληρο άρθρο. Να πει ένα άρθρο, να γίνει τροποποίηση. Επίσης, λέτε, αυτό είναι καθαρά τεχνικό, από τις γνώσεις μου στο Ε9 τώρα σας το ρωτώ. Λέτε ότι θα πληρώνετε, θα υπολογίζετε το εμβάδο τις επιφάνειες που είναι προσμετρημένες στο συντελεστή δόμησης. Δεν λέει μόνο αυτό. Ακούστε, λέει αυτό μία πρόταση, έτσι. Και εγώ σας λέω, υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι βοηθητικοί που είναι προσμετρημένοι στο συντελεστή δόμησης. Μήπως εδώ θα έπρεπε στην πρόταση αυτή να πείτε εκτός τους βοηθητικούς που μπορεί να είναι συμμετρημένοι στο συντελεστή δόμησης. Σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν βοηθητικοί χώροι που δεν έχουν αποχέτευση. Είναι όμως προσμετρημένοι με τα δικαιολογητικά που ζητάει η υπηρεσία. Οι βοηθητικοί χώροι που δεν έχουν αποχέτευση δεν θα μετρήσουν. Ναι, αλλά δεν το λέτε. Το λέτε. Λέτε παραπάνω η πρόταση ότι ό,τι επιφάνεια είναι στο συντελεστή δόμησης μετριέται για να πληρώσει. Αυτό λέτε. Βάλτε εκεί συνέχεια της πρότασης για να μπορεί όταν έρχεται κάποιος με την άδεια εδώ πέρα και έχει και βοηθητικούς χώρους στα υπόγεια, που πολλά υπόγεια είναι προσμετρημένα στο συντελεστή δόμησης και σας πει, εγώ δεν έχω αποχέτευση εκεί πέρα, να τον βγάλετε έξω, δεν υπολογίστηκε πληρώνει άνθρωπος επειδή είναι μέσα στο συντελεστή δόμησης βοηθητικοί χώροι. Και κάτι ακόμα το οποίο δεν ξέρω αν πρέπει να προβλεφθεί εδώ ή στην απόφαση τελών. Δυστυχώς ή ευτυχώς, το έχουμε ξαναπεί, στη Δημοτική Ενότητα Κορθίου, γιατί δεν γνωρίζω από άλλες Δημοτικές Ενότητες, τον πρώην Δήμο Κορθίου, για άγνωστους λόγους γίνονταν το εξής. Έλεγε ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος, Μαρία πήγαινε καν αυτό το έργο, να εδώ είναι ο κύριος Δημαρχός, πήγαινε καν αυτό το έργο και θα τα βρούμε μετά με
δεν θα πληρώνεις νερό, δεν θα πληρώνεις αποχέτευση. Αυτό δεν παίζει. Όμως υπάρχουν πραγματικές περιπτώσεις, τις έχουμε δει και μαζί, όπως είναι και η κυρία Μισόλεγκάκη, την οποία τη στείλανε και έκανε ένα έργο ο Γιάννης Ροντόλφος. Του είπανε του Γιάννη Ροντόλφο, δεν θα πληρώσεις, ας πούμε, το ένα το άλλο. Τώρα πάει τελείως, πληρώθηκαν αυτά. Μπορεί να προβλεφθεί κάτι εκεί, δηλαδή. Τώρα αυτό το πράγμα στον κανονισμό δεν έχει σχέση. Λέω, μήπως και στον κανονισμό ή στην απόφαση. Να λέγαμε ότι οι άνθρωποι αυτοί που αποδεδειγμένα, αλλά στην απόφαση για να ισχύσει για το 18, δεν θα πληρώσουν, το είχε πει και ο Δήμαρχος, καλή πρόταση, δεν θα πληρώσουν ίδρυυση ή δεν θα πληρώσουν εταίρους αποχέτευσης μέχρι εξαντλήσεως του ποσού που έχει γίνει το έργο. Το οποίο μπορεί η τεχνική υπηρεσία να μας κοστολογήσει πόσο είναι το έργο. Γιατί πραγματικά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στο πόρτο που έρχονται και μας λένε, εγώ έκανα αυτό και μας είπανε, ναι, το ξέρω. Εγώ κάνω μια προσπάθεια να εξηγηθεί αυτό. Παρακαλώ. Αυτά. Μπορώ να πω κάποια ερωτήσεων του πρώην Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων της τότε Δημοτικής Ενότητας του Κορφείου. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο Χ. Λοντόρφος, παράδειγμα, έκανε το έργο. Να πάμε να δούμε το έργο. Γι' αυτό ζητάμε. Όλα μπορούν να γίνουν. Όλα μπορούν να γίνουν. Όλα για να μην υπάρχουν άλλου μέτρα καλεσμένο, ψηφίζετε μια τεχνικό έργο. Έχει ψηφίσει το τεχνικό έργο αρνητικά. Επειδή ένα πρόεδρο είναι τώρα ένα πρόεδρο και τώρα λε κάποιο το οποίο είναι εντελώς παράτυπο να το προχωρήσουμε. Α βρούμε άλλου τρόπου. Είναι δυνατόν αυτό που λε να ισχύσει. Επειδή κάποιο έδωσε ένα έγγραφο και λέει έγινε αυτή η δουλειά και ο κύριο όντω την έκανε τη δουλειά, πώ θα πάει στο ελεγκτικό αυτό να αποδειχθεί. Με ένα χαρτί, με μια υπογραφή. Πάντα κρυβόμαστε κάτω από ένα νόμο. Θα σας διαβάσω για όλα. Καταρχάς, αυτά που λέγαμε προηγουμένως αφορούν το Κόρθι με τις συνδέσεις που έγιναν και εδώ από τότε οι άνθρωποι. Πολύ ωραία. Θα σας διαβάσω λοιπόν εγώ τον κύριο Σίδωρο Νικολάου, την γνωμάτευσή του που έχει κάνει, το τι υπόθηκε τότε στους ανθρώπους του Κορθίου και τι έπρεπε να έχει γίνει και τι πάει να γίνει τώρα. Πολύ ωραία. Δώστε μου 2-3 λεπτά. Λοιπόν, μόλις ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής αποχέτευσης των αντιδιοστασίων και του βιολογικού καθαρισμού Κορθίου το 2010, έπρεπε να ξεκινήσουν οι συνδέσεις των κτηρίων με το δίκτυο αποχέτευσης. Σε αντίθεση με την περίπτωση της χώρας όπου υπήρχε λειτουργία το παλιό δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο εξετράπη προς το βιολογικό, και το ξέρουμε όλοι, στο Κόρθι δεν υπήρχε παλιό δίκτυο και επομένως δεν υπήρχε καμία ιδιωτική σύνδεση. Δεδομένου λοιπόν ότι πρώτον, για τεχνικούς λόγους έπρεπε άμεσα να γίνει πλήρωση των δεξαμενών του βιολογικού στο Κόρθι, γύρω στους 1000 τόνους από την ΕΕΔΟ, και μάλιστα με υγρά απόβλητα, ώστε να ξεκινήσει η βιολογική επεξεργασία, και με δεδομένο δεύτερον, υπήρχε εντονότατη πίεση από τη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας του Ιερίου να γίνει το έργο λειτουργικό το συντομότερο, με την έννοια να έχουν γίνει πολλές ιδιωτικές συνδέσεις, τις οποίες τους 1000 τόνους τους ανάγει στο 30% του συνόλου των κατοικιών, οι οποίες δεν ήταν επιλέξιμοι δαπάνη, και οι συνδέσεις αυτές δηλαδή, και ο βιολογικός να φτάσει στους δείκτες εκροών σύμφωνα με το σχεδιασμό του. Η διαδικασία των ιδιωτικών συνδέσεων γινόταν προσωρινά ως εξής. Ο κάθε ενδιαφερόμενος προσερχόταν στο Δήμο και έκανε αίτηση σύνδεσης, υπογράφοντας υπεύθυνη δήλωση ότι θα συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του Δήμου όσον αφορά την αποχέτευση, συμπεριλαμβανομένου και του κανονισμού αποχέτευσης όταν αυτός υπάρξει. Και ότι η σύνδεση θα γίνει κατόπιν επιτόπιου ελέγχου από μηχανικό του Δήμου όσον αφορά το τεχνικό μέρος αυτής. Στη συνέχεια, σε συνεργασία με υδραυλικό της επιλογής του κατοίκου, ο οποίος ερχόταν σε συνεννόηση με μηχανικό του Δήμου για το τεχνικό μέρος, αναλάμβανε ο ίδιος το κόστος της σύνδεσης, τόσο της εσωτερικής όσο και της σύνδεσης με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό. Το τελευταίο ελλείψη υδραυλικών του Δήμου, που να μπορούν να φέρουν εις πέρας όλο τον όγκο των ιδιωτικών συνδέσεων και αδυναμίας γρήγορης πρόσληψης κατάλληλων ατόμων, ο ενδιαφερόμενος, τους έλεγαν, κρατούσε τις αποδείξεις των δαπανών του, έτσι ώστε να γίνει μελλοντικός συμψηφισμός όσον αφορά το κομμάτι της σύνδεσης με τον κεντρικό αγωγό εντός του δρόμου, σύμφωνα με τον μελλοντικό κανονισμό και τα μέλη. Οι αποδείξεις, όποιος λοιπόν θέλει, τα έξοδα, φυσικά και θα γίνει αυτό. Φυσικά και θα γίνει. Ποιος είναι θα γίνει. Όποιος λοιπόν φέρει τις αποδείξεις
Μήπως πρέπει να μπει στην απόφαση. Πρέπει να αποφασίσει το κανονισμό. Πολύ ωραία, μπορεί να μπει αυτό στην απόφαση. Και στο κανονισμό. Τώρα, όποιος θέλει τις αποδείξεις για τα χρήματα που δαπάνησε ο ίδιος προκειμένου να συνδεθεί, τα χρήματα αυτά θα συζητηθούν από τον κανονισμό που έχει συνταθεί τώρα. Τώρα η κοινότητα είναι το Δήμα και το είπαμε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σήμερα θα έχουν νομοδότηση δικηγόρου και παράδειγμα που θα λέει για τα αντιστοιχεία. Η νομοδότηση δικηγόρου υπάρχει. Συμφωνώ. Ωραία, δεν πρέπει να είναι για να καταλάβω γιατί κάπου έχουν πράξει. Σήμερα με αυτή. Πού είναι η νομοδότηση του δικηγόρου. Μα αυτή την εισήγηση δεν έπρεπε να είναι. Φυσικά, συμψηφισμός. Για τα έξοδα που έχουν κάνει που θέλει ο Δήμαρχος να πάρει στα δικά του. Συμψηφισμός δεν είναι. Όχι, Δήμαρχε. Αν δεν πει ο Δήμαρχος θα αφαιρεθούν τα χρήματα που έδωσε. Συμψηφισμός. Θα αφαιρεθούν. Όχι, Δήμαρχε. Τι παίζουμε με τις λέξεις. Είπε θα είπε στον σύμπαγο του προηγούμενου Συμβούλιο. Τα ίδια πράγματα είπε ο Δήμαρχος. Αυτά δεν είχα πει και είπαμε ότι όταν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο θα έχει αυτή την πρόβλεψη για τα αντισταθμιστικά μαζί με την νομοδότηση. Άρα, αν τεκμηριώνεται νομικά, ας μπει στην απόφαση. Σήμερα. Και στο κανονισμό. Και στο κανονισμό. Εφόσον ήταν το νομικό, δεν είναι το πρόβλημα. Μα δεν συνέχομαι. Να μην ξανάρθω σαν παράδειγμα. Έχουμε νομική τεκμηρίωση και κάλυψη, την έχουμε. Ωραία, τότε να μην συνεχίσουμε τώρα. Στο κανονισμό. Από ό,τι εμπιστεύει, στο κανονισμό θα συγκριθούμε. Μα είναι τεκμηρίωση. Γιατί είχαμε πει κάποιες άλλες προτάσεις να γίνει μια έκπτωση για 3 χρόνια, 4 χρόνια, όσο θέλει, το οποίο δεν μπορούσε να μπει αυτό. Όχι. Μπορεί να μπει όμως εφόσον κάποιος κάτι. Τεκμηριώνεται με αποδεικτικά στοιχεία που έχει. Αυτό. Επειδή το έργο ήταν καινούριο, βγάλαμε την αποχέτευση, ο υδραυλικός, μέχρι έξω στον δρόμο, μέχρι εκεί που είναι το τράδιο, με δικά μας έξοδα. Εγώ έχω τα τιμολόγια του υδραυλικού, όμως έχω πληρώσει. Άρα λοιπόν, τιμολόγια σας αφαιρεθεί. Πόσο λίγο έχεις τιμολόγια στα κατσί, θα αφαιρεθεί. Έξοδο, έσοδο, ποιο το έξοδο σου. Το τιμολόγιο που έχω είναι από το έργο που έκανε το ξενοδοχείο. Εγώ πλήρωσα 700 ευρώ για να μου φέρει τα λαμπαδινά στο
πρέπει να πληρώσει κάποια πράγματα. Να πληρώσει ένα τέλος. Λοιπόν, και ένα επί το τετραγωνικό. 8 ευρώ το τετραγωνικό. Βγαίνει αυτό 600 ευρώ. Ή 700 ή 800 ή 300. Βγαίνει αυτό το ποσό πρέπει να πληρώσει. Φέρνει τιμολόγια ο άνθρωπος και λέει: έχω πληρώσει 400 ευρώ. Του τα αφαιρείς από τα 600. Έχω πληρώσει 900 ευρώ. Του τα βάζει, του τα συγκεκριμένει στο επόμενο. Του τα αφαιρείς από το επόμενο. Αυτό που τα λέμε τώρα. Ωραία, άρα παρακαλώ για να φορτώσω τα πόσα και εγώ ειλικρινά την κατάλαβα. Απλά να συμπληρώσουμε στην απόφαση αυτή. Στον κανονισμό. Να συμπληρώσουμε ότι. Άρθρο. Όσοι ενδιαφερόμενοι, όσοι μέχρι τη σύνταξη του κανονισμού. Παρακαλώ. Αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι θα συμφωνηθούν τα χρήματα που γλιτώσαν τον λογαριασμό. Η κυρία μας Σκοπούλου. Όσοι εκ των κατοίκων. Η κυρία μας Σκοπούλου. Όσοι εκ των κατοίκων έχουν συνδεθεί με δικά τους έξοδα. Εσύ που είσαι από το πόρτι της Σκοπούλου. Βεβαίως. Και αφορά το θέλος διακράτου. Προσκομίζοντας τις αποδείξεις των δαπανών που να τεκμηριώνει αυτό το έξω. Και άμα δεν κοπεί από ό,τι δεν μπορεί να κάνει την προδότητα. Το αποδεικνύει αυτό, έτσι. Ναι, γράψω σε παρέθεση μας. Που αποδεικνύει αυτό που έχουμε δηλώσει. Θα αφαιρείται το ποσό αυτό, θα αφαιρείται από τα συμψηφίζεται, από τα χρήματα. Συμψηφίζεται, λέει, δεν πρέπει να το πάρει. Λέξει συμψηφισμό. Θα αφαιρείται από το ποσό που προβλέπει ο κανονισμός. Και αν είναι περισσότερο. Θα πληρώνει τη διαφορά. Όχι, αν έχει τόσο περισσότερο. Θα είναι διαδικαστικά. Αν έχει πληρώσει περισσότερο. Αυτό το κανονισμό να βάζει τέλος διακλάδωσης. Παρακαλώ, ακούστε λίγο. Λοιπόν, στον κανονισμό θα συμπληρωθεί το εξής. Όσοι εκ των κατοίκων έχουν συνδεθεί με δικά τους έξοδα, προσκομίζοντας τις αποδείξεις των δαπανών που το αποδεικνύει, θα αφαιρείται από το ποσό που προβλέπει ο κανονισμός μέχρι την εξόφλησή του. Σωστό. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, για να συμπληρώσει την μεταγραφή τη διάταξη, εγκρίνεται το θέμα. Εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα έκτο. Παραχώρηση χώρου πρώην ενεργητικού φυλακίου Πατσίου. Ναι. Έχει μοιραστεί η σύγχυση, εγκρίνεται ο λόγος. Θέμα έβδομο. Καλά, παραχώρηση χώρου πρώην ενεργητικού φυλακίου Πατσίου. Εγκρίνεται ο λόγος. Λέει μέσω κανονισμός σε ένα άρθρο. Λέει μέσω κανονισμός σε ένα άρθρο ότι είναι υποχρεωτικό να συνδεθούν κτίσματα τα οποία είναι μέχρι 30 μέτρα από το όριο του οικισμού ή του σχεδίου πόλεως. Εμείς τον όρμο. Φτάνει πάνω στο σύμβολο. 700 μέτρα. 700 μέτρα λοιπόν. 700 μέτρα. Πάτε. 700 μέτρα. Και να είναι εντός σχεδίου. Και να είναι εντός οικισμού. Όχι, εκτός. Εκτός σχεδίου πόλεως. Εκτός λέει. 30 εκτός λέει. Όχι. Αυτό το ζήτησε ο Δήμαρχος. Ζήτησε πόσο μακριά να πηγαίνουμε από τα όρια του εντός σχεδίου και είπαμε 30 μέτρα. Και εντός σχεδίου οικισμού. Του εντός σχεδίου οικισμού. Να μην πάμε στα εντός σχεδίου πόλεως. Μέχρι εκεί που πάει η αποκέντρωση. Είναι εντός σχεδίου τα οικόπεδα. Όχι, όχι. Έχουμε δύο. Και εκεί όμως αποκέντρωση. Άμα έχει 30 μέτρα. Αφού είναι αποκέντρωση. Άλλο είναι το εντός σχεδίου και άλλο είναι το εντός οικισμού. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτό δεν πρέπει να έχουμε τα εκτός σχεδίου μέσα από την γνώμη. Ναι, μπορείτε να βάλετε τα εντός σχεδίου και τα εντός οικισμού. Δύο διαφορετικές έννοιες. Τα εντός σχεδίου και τα εντός οικισμού. Ακριβώς. Άρα 30 μέτρα, αυτό που λέμε είναι 30 μέτρα. Μια μισό λεπτά, συγγνώμη γιατί είμαστε το κόστη, να δούμε λίγο πώς έτσι. Συγγνώμη, μέχρι εκεί να κάνει ο βιολογικός σχεδίου, μέχρι εκεί να συνδεθούν. Το σχέδιο πόλεως του Όρμου σταματάει στο Δημοτικό Σχολείο του Όρμου Κορφίου. Ναι.
Εντάξει, το σχέδιο πόλεω. Θα μα πάρει εκεί. Ριζόμενο. Παιδιά, αφήστε το σχέδιο πόλεω. Η οδό τελευταία λέγεται Βαρθολομαίο. Αυτή είναι το σχέδιο πόλεω. Ο οικισμό του όρμου Κορφίου παραδοσιακό ξεκινάει από εκεί και φτάνει λίγο μέχρι πάνω. Πρέπει να είναι το ένα σπίτι το μισό του Περτέσι. Του Ντόμινου. Του Ντόμινου. Περτέσι. Έτσι, από εκεί και πέρα είναι εκτός σχέδιου πόλεως και εκτός οικισμού τα πάντα. Όμως, ο αγωγός, ο καταθλιπτικός, φτάνει ακόμα 300 μέτρα πάνω στο σήμα του σπίτι. Ναι. Γιατί να μην πούμε τα 30 μέτρα. Είναι αυτό το πρόβλημα. Να βάλουμε κάτι μέτρα. Να σταματήσουμε. Να σταματήσουμε. Να βάλουμε μέτρα. Αλλά αυτό είναι για το κόρθι, γιατί αν βάλεις 500 μέτρα εκτός σχεδίου πόλεως, ναι, θα φτάσει πάνω στα βουνά. Για τον όρμο λέμε. Προβλέπετε άλλο. Εκεί που φτάνει το αποχαιρετικό. Εκεί που φτάνει ο αγωγός, ο καραδιαγωγός. Χωρίς μέτρα. Να το αφαιρέσουμε τελείως τα κέντρα. Αυτό το κάνουμε. Οπότε δεν υπάρχει. Γίνονται δύο σημείες, δύο άρθρα. Το άρθρο 4 λοιπόν, δύο ορθόνες. Το θέμα 5. Για είναι σοβαρό αυτό και θα παραμείνει μετά. Κάθε αρχή λοιπόν, είτε πρώτο για υποδομή είτε για άλλη κατάσταση, συνδέεται υποχρεωτικά με το δίκτυο αποχέτευση στον αντίστοιχο δρόμο του σχεδίου πόλεως ή ενός οικισμού και μέχρι η απόσταση, επειδή μιλάμε για όλους τους οικισμούς, να κάνουν το 30%. Κάνε το 30%. Κάτσε να ακούσω. Και μέχρι η απόσταση 100 μέτρα από το όριο του οικισμού ή μέχρι εκεί και που φτάνει ή μέχρι εκεί που φτάνει η αποχέτευση. Το δίκτυο αποχέτευσης. Δηλαδή, αν δεν έχει δίκτυο αποχέτευσης, να αναγκάσουμε όπως είναι 100 μέτρα από τον οικισμό να συνδεθούμε, ή να πάμε μέχρι εκεί που φτάνει η αποχέτευση. Πρέπει να βάλουμε ένα όριο, άμα δεν υπάρχει όριο. Και μέχρι απόσταση 100 μέτρων, ή διαδεκτικό, ή σβήνει όμως από το όριο του οικισμού. Παρακαλώ, ακούστε λίγο το διαδίκτυο σε μέσο. Δεν θα με ακούσετε σπίτι. Μέχρι λοιπόν απόσταση 1.000 μέτρων από το όριο αυτού συμπληρώνεται λοιπόν την πράξη. Και σε κάθε περίπτωση μέχρι εκεί που φτάνει το δίκτυο συμμετέχει. Εκεί είναι το μόνο. Αυτό είναι ομόφωνο. Πάμε το 7. Παροχή μέσω ατομική προστασία υπαλλήλου ΣΟΤΑ και μέτρα πολιτική ιατρική. Όχι, να ρωτήσω τι. Έχει μοιραστεί η σύγκριση, παρακαλώ. Όχι, δεν έχει μοιραστεί, κύριε Πρόεδρε. Μια μισή ώρα ήρθε εχθέ στο Δήμο και δεν ήταν έτοιμη η σύγκριση. Γιατί εγώ δεν έχω ηλεκτρονική μορφή μεταγραφή. Επειδή όμω σα έχω κάνει και τον Ιούλιο, σα έκανα μια επιστολή με το ίδιο θέμα. Αυτά που κατηγορηθήκαμε κατά εξακολούθηση, γιατί και εμείς τότε τα δίναμε τελευταία στιγμή και τα κατηγορούσατε, μην τα κάνετε κι εσείς, είναι το πρώτο και το δεύτερο. Μια μισή ώρα το μεσημέρι έπρεπε να του πάρω την εισήγηση αυτή και του τελευταίου θέματος, του 12, και δεν τα πήρα. Τι θα κάνουμε γι' αυτό. Γιατί πρέπει στο παραπέντε να γίνονται οι εισηγήσεις όταν έχει βγει τρεις μέρες πριν η πρόσκληση και γνωρίζουμε τα θέματα. Γιατί πρέπει να είναι στο παραπέντε. Ο πρόεδρος μου, κ. Βασιλοπούλου, ότι την ώρα που μας ήρθατε, θα το δείτε από το mail που σας έρχεται. Δεν έχω mail. Έχει έρθει πρόσκληση μόνο. Όχι. Δεν λαμβαίνω μόνο την πρόσκληση. Κάπου πάνω τα έχουμε και τα παίρνω σε αυτό την πίεση. Πάντως, όλες τα διαπίστωσα. Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι υποχρεωμένα τα παιδιά μου. Επειδή έχουν μια λόξα με τα κοινοτικά και τα δημοτικά, να βλέπουν σε αυτήν την διαδικασία. Μόλις το πήρα το γραφείο μας, το γραφείο του Προέδρου, ο κύριος Μίλας αμέσως το έκανε. Δεν μιλώ για τον κύριο Μίλα, μιλώ για τους εισηγητές. Να γίνομαι ξεκάθαρη. Δεν μπορεί 15-20 ώρες πριν το Συμβούλιο να μην είναι έτοιμη η εισήγηση, όταν η πρόσκληση είναι 3 μέρες πριν. Καλησύνη, και αυτό θα πρέπει να το λάβετε υπόψη σας, επειδή τον κανονισμό τον έχετε σαν Ευαγγέλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα το αναφερθεί υπόψη και όπως γι' αυτό και δεν το ψηφίζω. Όπως έχω πει στο προηγούμενο Συμβούλιο, προσπαθούμε να είναι τουλάχιστον προηγούμενο μέρα. Αυτό το θέμα είχε ξανάρθει σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Και το είχαμε γυρίσει πίσω. Ο λόγος που το είχαμε γυρίσει πίσω είναι ότι είχε υπολογίσει η Οικονομική Υπηρεσία όλο το έτος το 2017 να το πάρουν σε χρήμα, το γάλα και τα μέσα μαζικής. Τώρα το έχεις υπολογίσει όλο. Δεν έχουμε βάλει το 2017 γιατί δεν είναι όμως το 2017, γιατί δεν είναι το 2016.
το επιτρέπει μέχρι και τη δημοσίευση του άρθρου του νόμου αυτού. Το λέει από την έναρξη ισχύου του παρόντος δεν επιτρέπεται η αποτίμηση σε χρήματα μέσω ατομικής προστασίας και του γάλακτος που προβλέπονται στην κοινή. Τέλος πάντων, μέχρι και τον Ιούλιο του 2017 μπορεί να το βάλει, άλλους 7 μήνες. Μπορεί να το βάλει. Οκ, αφού δεν το έχει, γιατί πριν είχε φέρει όλο το 2017, αφού δεν το έχει τώρα όλο μέσα, είμαστε οκ. Άρα λοιπόν, να ψηφίσουμε. Εγκρίνεται με ανοιχτή ψηφοφορία το σχολείο για τον λόγο πανέφερε. Για τον λόγο πανέφερε. Για τον λόγο πανέφερε, δηλαδή για την έννοια τη ψήφιση. Θέμα 8. Έκριση έργων περιοχή παράθεση για το υποέργο, κατασκευή, εγκατάσταση επεξεργασία δημάτων. Αγωγού διάθεση δημάτων δημοάντου πράξη με το 522-10. Υπάρχει εδώ κάτι. Εδώ έχετε την εισήγηση νομίζω. Έχει γίνει μια παράθεση μέχρι το Δεκέμβρη και το επόμενο είναι παράθεση μέχρι το Μάρτιο 2018. Λόγω των επεξεργασίας των κλιμάτων. Παρακαλώ, κύριε. Αν θέλετε οποιαδήποτε ερώτηση, ο κύριος Λάρας είναι εδώ, να σας βοηθήσει σε κάτι και εγώ που αν θέλετε. Θέμα 1. Προέκριση τρίτου ΑΠΕ. Πρώτη πραγματική σύμβαση του έργου κατασκευή και εγκατάσταση επεξεργασία κλιμάτων και αγωγού διάθεση των κλιμάτων του ΣΑΠΑ. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ψηφίσαμε θετικά στο έκτακτο. Αυτό είναι τώρα για να προχωρήσουμε στο έργο. Κύριε Τουομόφωνα. Ευχαριστώ. Θέμα 10. Έγκριση έκρηξη τρίτου τριμήνου για την πορεία εκτέλεση του προπολογισμού του Δήμου Άνδρου οικονομικό 2017. Παρακαλώ. Θα κάνω κάποιε ερωτήσει. Κύριε Αθανασίου. Βλέποντα το τρίτο τρίμηνο, υπάρχει απόκτηση πάνω από 10% από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράση. Έχετε σκέψη να αλλάξει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράση. Ότι το σύστημα μιλάει και τα δεδομένα από μόνα του. Δεν υπάρχει απόκτηση 10%. Στην ομάδα εισόδων 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 15 είναι 1.121,715. Έναντι του στόχου του ολοκληρωμένου πρόγραμματος δράσης 1.693,307. Η απόκτηση είναι 10%. Μετά, η εισπράξη μέχρι τον 1ο του 17 ήταν 7.123,639. Έξοδο που έχουν τυπολογηθεί είναι 6.481,717. Άρα λοιπόν βαθμένουμε 641,923. Ενώ όμως έχουμε συμβαστοποιημένα έργα, σύντροφα με... Εντάξει, για να το καταλάβει, στα έσοδα θα πας... Στα προϋπολογιστέντα, στα έξοδα θα τυπολογηθέντα, στις στήλες αυτές. Από εσάς είναι παρμένα. Έχει μια διαφορά, έχει 600.000 και από πίσω τα πρόβλημα. Όμως, μου λέει παρακάτω από τους το άλλο αφορά το λαογραφικό μουσείο που είναι το παλιό δημοτικό σχολείο του Συνετήλου.
Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω και μπορεί ο κύριος Ιλιακός να πει λεπτομέρειες, η στέγη του εμπειρικού γυμνασίου έχει ξανά επισκευαστεί από την αρχή. Είναι την πρώτη παρατήρηση και η δεύτερη. Για πότε λες? Πότε επισκευάστηκε από την αρχή, τι εννοείς? Το 15. Όχι το 13. Το 13. Θα σας πει ο κύριος Ιλιακός. Να πω και την άλλη παρατήρηση. Και θεωρώ ότι αφού δόθηκαν χρήματα, θα έπρεπε να πάνε σε σχολεία που λειτουργούν και όχι στο Δημοτικό Σχολείο Συνετίου, γιατί όταν παραδόθηκε στο Λαογραφικό Μουσείο δεν του έλειπε τίποτα, ήταν επισκευασμένο και θεωρώ ότι κάποια σχολεία που αυτή τη στιγμή λειτουργούν έχουν περισσότερες ανάγκες από το Λαογραφικό Μουσείο. Τώρα ο κύριος Ιλιακός μπορεί να σας πει. Στο προηγούμενο θέμα το 10. Μάλιστα. Μήπως κάνουμε κάποιο λάθος. 11 είναι πρέπει να είναι. Πώς βρέθηκαν 11 τώρα είναι. 11 είναι. Το ξέρω τι είναι από εδώ. 19 μας, μόνο λέει 18. Ψήφισα αμυντικά. Ψήφισα αμυντικά. Δηλαδή, και εσύ και ο πρόεδρος του κύριου Βαλιά, ψήφισε, ναι. Μάλιστα. Θα σκοτεινιάσω συνολικής. Τα έργα που θέλαμε να κάνουμε σαν Δήμος έξτρα από αυτά που ήδη τρέχουν στην Ελένη και θα προβούμε και σε άλλα ακόμα έργα, με την περιφέρεια όπως θα μας χρηματοδοτήσει και για άλλα έργα που θα χρειαστούν. Τα έργα αυτά που ετιαστήκαμε εμείς ήταν το εμπειρίκιο και το Δημοτικό Σχολείο. Και η περιφέρεια ήθελε να φτιάξει και το Λαογραφικό Μουσείο του Συνετίου και φυσικά εμείς δεν θέλαμε καμία αντίρρηση, συμφωνούμε πολύ. Όσον αφορά το εμπειρίκιο, Δημήτρη, κάναμε και εμείς μία μικρό επισκευή, αν θυμάμαι καλά, πέρυσι. Και αυτός που την επισκεύασε είπε ότι είναι όλη σάπια η γραμμάρια. Όλη σάπια. Λες να πηγαίνουν να το φτιάξουν από την αρχή και να μην χρειάζεται. Το νηπιαγωγείο των Μελίτων έχει συμπεριληφθεί στο προηγούμενο πακέτο και επισκευέ. Δεν έχω τώρα τη μελέτη εδώ. Μαθαίνω. Έχει κάποια πράγματα μέσα. Έχει. Όχι κάποια, εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Κοίταξε, είναι ένα ποσό 150.000 ευρώ, όπου βάλαμε και εμείς κάποια χρήματα, έγινε διαγωνισμός και πήγε πιο χαμηλά, το οποίο αφορούσε 11 σχολεία της ΑΜΟ. Και ιεραρχήσαμε με τους διευθυντές τα πιο σημαντικά προβλήματα. Και αυτά πήγαμε να φτιάξουμε. Τώρα, ό,τι μείνει και υπάρχει πρόβλημα, θα υπάρχει σίγουρα. Θα προχωρήσουμε σε επόμενη επισκευή. Να φτιαχτούν αυτά που είναι τώρα και προχωράμε και στην επόμενη. Παρακαλώ, να σου υπάρχει ελληνική ψήφο. Παρακαλώ, υπάρχει μια ελληνική ψήφο. Όχι. Άρα λοιπόν έγινε το μόχο. Θέμα 12. Θέμα 12. Εκπροσώπης του Δήμου Άδου σε εκθέσεις του Δημού. Υπάρχει κάποια ελληνική ψήφο γι' αυτό. Εγώ. Καλά. Ωραία, τώρα βλέπω. Βλέπω θέμα. Αν ψηφίσουμε ή δεν θέλετε να το δείτε. Είναι αρνητική για τους λόγους. Δεν αναφέρατε κάτι καινούριο, όσα κάνατε. Δεν πήρα εισήγηση και θεωρώ ότι ή γίνεται εσκεμμένα ή κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Η κυρία Αναπολίτου είναι σε μόνιμη βάση καθυστερημένη στις εισηγήσεις. Δεν ξέρω γιατί δεν προλαβαίνει ο χρόνος, δεν έχει χρόνο, δεν τα καταφέρνει, δεν θέλει βοήθεια, δεν ξέρω. Αλλά συστηματικά και καθυστερημένα, κυρία Μπάλα, παίρνετε τις εισηγήσεις και αυτό σας το γνωστό θα πρέπει να το φροντίσετε. Γι' αυτό και δεν το ψηφίζω. Εγώ δεν το ψηφίζω, κύριε Πάρα. Παρακαλώ. Γιατί λέει 650, από πού προκύπτει, το έχω ξανακάνει αυτό και δεν το έχω ψηφίσει. Δεν το έχω ψηφίσει. Όχι, δεν πείτε κάτι. Από πού προκύπτει το ποσό. Από πού προκύπτει ποιο. Το 650, το 350, δεν ξέρω πόσο είναι το ποσό. Δεν το πλήρες να καθίσουν. Θα πάμε στα μάτια. Η εκποσόμηση στα 500 ευρώ από το ποσό. Αυτό προκύπτει από το πόσο στον εισιτήριο και από το πόσο στον εισιτήριο δεν υπάρχει στην Πολωνία. Είναι στην Πολωνία μιλάς. 500 ευρώ. Πού προκύπτει αυτό το ποσό. 500 ευρώ στην Πολωνία. Δεν χρειάζεται να. Ωραία, δεν χρειάζεται να. Θα σα πείσω κάτι τέτοιο. Ωραία, άρα λοιπόν. Παρακαλώ. Άρα λοιπόν έχουμε αντιμετωπίσει. Παρακαλώ, παρακαλώ, έχουμε αντιμετωπίσει. Παρακαλώ, ακούστε με λίγο. Αρνητικέ ψήφου η κυρία Βασιλοπούλου, ο κύριο Μόσο,
ψήφο. Εγκρίνεται λοιπόν κατά προϋποθέσεις. Εγκρίνεται κατά προϋποθέσεις. Λύεται η συνεδρίαση.